Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον πατέρα Νικόλα. Καλώς ήρθατε, πατέρα Νικόλα. Λοιπόν, δεν θα κάνω συστάσεις, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει. Αυτή που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, μπορεί να το ξέρει. Λοιπόν, και τώρα που θα ανοίξει το στομακάκι του, όλοι θα καταλάβουμε γιατί το καλέσαμε. Με τον πατέρα Νικόλα δεν γνωριζόμαστε από παλιά, ούτε τον είχε καθηγητή στην θεολογική. Αλλά ακούγοντας τις ομιλίες του και με τη σύνδεσή μας λιγάκι με τον Δεσπότη της Έδεσσας στον Ιωή, του είχαμε μια αγάπη, αλλά τώρα του έχουμε μεγαλύτερη και αυτό που έχει πολύ σημασία και αυτό θα καταθέσω και θα σταματήσω, είναι ότι αισθανόμαστε κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Μία οικειότητα. Παρότι δεν τον γνωρίζουμε, δεν έχουμε συνδεθεί με γεγονότα, αλλά επειδή έχει μία δροσιά σε αυτά που λέει, και αυτό που λέγαμε πριν μεταξύ μας λιγάκι πίνοντας ένα τσάι, ότι έχουμε ένα πλούτο και μία παράδοση, την οποία τη στύψαμε και σαν να έχουμε, πώς θα το πω, να διψάμε και να πεινάμε και να μην καταλαβαίνουμε με τι πρέπει να τραφούμε. Έτσι λοιπόν ευχόρισε ο Θεός και σήμερα μετά από μερικούς μήνες έτσι για να βρούμε μία ημερομηνία, έχουμε την τιμή και την ευλογία να τον έχουμε κοντά μας. Σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ κέριο, γιατί το ζήτημα της σωτηρίας δεν είναι απλή υπόθεση και θα τον παρακαλέσουμε θερμά, έτσι με την καρδιά του να μας πει αυτά που έχει να μας πει, αλλά και εμείς με την καρδιά μας να ακούσουμε όλα εκείνα τα οποία έχει να μας πει από τον πλούτο, όχι μόνο των εγωμασιών του, αλλά και των εμπειριών. Και μία θερμή παράκληση προς όλους μας, τα κινητά σας θα ήθελα να τα απενεργοποιήσετε ή να τα κάνετε αθόδικα. Πάντα λοιπόν να σας καλωσορίσουμε. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που μας δόθηκε ευκαιρία να βρεθούμε τελικά μετά από πάρα πολύ καιρό που μας απήξε την πρόσκληση εδώ ο Γέροντας. Όλα αυτά που έλεγε, θα διαβάτε νομοσύνη. Λέω, κοίτα να δεις. Αυτό που σκεφτόμουν, θα λέω ένα τελευταίο μου βιβλίο, είναι ότι η βασική κρίση της εποχής μας είναι κρίση ευγνωμοσύνης. Είναι κρίση ευγνωμοσύνης. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα φοβούνται να νιώθουν ευγνώμονες. Η ευχαριστία που λέμε, κάποιος είναι ευχάριστος, του κάνεις ένα καλό και σου το πει κακό, γιατί δεν αντέχει την ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη θεωρεί κανείς ότι εκτίθεται με την ευγνωμοσύνη, ότι εξαρτάται. Ότι πραγματικά υπάρχει μια απόθεση της ευγνωμοσύνης. Κρατήστε τη λέξη ευγνωμοσύνη, θα μας χρειαστεί πολύ για να μιλήσουμε την πνευματική ζωή μας. Η οποία σήμερα, σας είπα, και ορθόδοξη θεολογία γενικότερα, μοιάζει να είναι το πιο δύσκολο πράγμα, ενώ εξωτερικά φαίνεται να είναι το πιο εύκολο. Πιστεύετε με όμως, και μιλάω από τα σημαίνια σχεδία 30 χρόνων πίσω, γενικά ρωμανικής, ότι η ορθόδοξη θεολογία είναι καθόλου ασυνόητη και καθόλου εύκολη. Εκείνο το οποίο εμποδίζει, μάλιστα, το ξεκαθάρισμα αυτού είναι μια ανάμειξη πάρα πολλών διδασκαλιών που περνάνε σήμερα για ορθόδοξες. Έτσι. Μια ανάμειξη πραγμάτων τα οποία δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τον πυρήνα της ορθόδοξης θεολογίας και στην πραγματικότητα δεν έχουν μια περίεργη σαλάτα δοξασιών. Γεμάτη από αντιφάσεις. Γεμάτη από αντιφάσεις. Λέμε, ας πούμε, ο Θεός είναι αγάπη. Και ακούγεται τον Ιερό Κύριο και θα σας λέει, ιδίως πριν το Πάσχα, ότι έπρεπε κάποιος να πληρώσει για την αμαρτία την οποία κάναμε. Λύσα που θυμόμαστε ο Θεός, οργισμένος. Και επειδή δεν μπορούσε να μας θανατώσει χίλιες φορές, εκατομμύρια φορές όλους μαζί, και πάλι δεν θα έφτανε, διότι ήταν Θεός ο προσβληθής, έπρεπε να θυσιαστεί ο Υιός. Και ακούει ένας νέος άνθρωπος και λέει, αυτός ο Θεός θέλει να το πλήσουμε σε τρελαδικό. Δεν μπορεί να λες. Μόνο ο Στάλιν το έκανε αυτό. Ότι είμαι ο πατερούλης των λαών και
και να εξοτώνει το έργο του ολόκληρου με τη μεγαλύτερη ευκολία. Έτσι δεν είναι. Για να ικανοποιηθεί το αίσθημα τη ιστορική του δικαιοσύνη. Γιατί και εδώ υπήρχε μια ιστορική δικαιοσύνη, τη οποία ήταν φορέα υποκρίτω. Έτσι. Λοιπόν, λέμε λοιπόν. Ο Θεός ανάπηνε όλος την υποσύνη, έτσι. Ή λέμε ότι ο Θεός είναι αγαθός και απ' την άλλη είναι μια κόλαση αιώνια. Ανάγαθος, υπεράγαθος. Εγώ που είμαι πολύ λίγο αγαθός, να μου πει κάποιος να τιμωρείται, όχι αιώνια, αλλά 10 χρόνια συνέχεια, ας πούμε, επειδή με έβλαψε, στα αλήθεια με έβλαψε, θα πω, έβλαψε, πόσες φορές συγχωρούμε, 70 εις 7. 7 επί 70 πόσο κάνει, στις 490, την ημέρα. Και ο ίδιος συγχωράει ποτέ και τίποτα και φαίνεται όλος έτοιμος να καταδροχθήσει την υπόλοιπη τη στοιχεία μου σε αιώνια και να την πάρει για την κόλαση αιώνια. Δεν είναι παράξενο. Ή λέμε ότι ο Θεός ούτε στέλος οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μην είναι, δεν θα δημιώσει ποτέ. Και αυτό είναι οργή Θεού θα πέσει και θα κάψει ξέρω εγώ ποιον ή να πέσει ακόμα καλύτερα και να σε κάνει μια κάνει εκείνος. Τον εκάστοτε πληγόμενο από δύο κοπέρα τράγωδο δηλαδή. Τον χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε μια στοιχειώδη συνοχή μεταξύ μας, σαν φορτώνουμε τις αμαρτύρες, δηλαδή, έτσι, έναν, πάμε πρέπει να το φορτώσουμε. Αυτές οι αντιφάσεις σας αρκούν είναι από κι άλλες. Το ωραίο είναι ότι αυτά τα πράγματα τα απευθύνουμε και στα παιδιά μας και βέβαια, κατάλαβες. Με αυτό που κατάλαβα, το τρέπαινε. Προτιμάει να αναχωρήσει. Μόνος τρόπος που έχουμε σήμερα για αναχώρηση. Τεχνητούς. Και λιγότερο τεχνητούς. Και σου δίνει, σου στέλνει το μήνυμα. Άφησε με να αποσυρθώ στον ιδιωτικό μου κόσμο. Έγινε στην τελική στάση που θα πάρω κατά στο Θεό. Καταρχήν αυτό που πιέζει πάνω από την αρχή είναι η ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη γιατί. Με έφτιαξε, με ρώτησε. Όχι. Και πρέπει να πήγε και με κόλαση. Αιώνια. Γιατί. Εγώ μήπως ξέρω τι κάνω, ή μήπως ξέρει η γυναίκα μου τι κάνει, ή μήπως ξέρει η πεθαρά μου τι κάνει, ή μήπως ξέρει ο κοπάς τι κάνει. Σε όλους μας υπάρχει ένα πρόβλημα, κάποια στιγμή υπάρχει ένα ερωτηματικό, έτσι δεν είναι. Η συμπεριφορά μας στη ζωή μας ή όχι. Κάποιος υπάρχει ένα. Λοιπόν, να κάνω το θέλημά μου. Εγώ να έχω θέλημα. Το δικό μου θέλημα. Δεν έχει αξία. Γι' αυτό που μου αγαπάει, τι λέω που μου αγαπάει. Εγώ ένα μωρό έχω. Έτσι δεν είναι. Και του κάνω το θέλημα και το αγαπώ στο ίδιο κέντρο. Τώρα σας μιλάει ένας πρώην άθεος. Γιατί αυτό ήμουν. Και βλέπετε, γνωρίζω την αλφαβήτα καλά. Το θέμα δεν είναι ότι την γνωρίζω καλά απλώς φαξιακά. Το θέμα είναι ότι μπορώ να εξηγήσω σήμερα. Δεν θα φτάσει αυτή η συνάντηση εδώ. Μην ετοιμάζεστε να χαρείτε. Εισαγωγή θα κάνουμε εδώ. Στην πραγματικότητα θα χρειαζόταν μια σειρά από συναντήσεις. Εμείς είμαστε εδώ. Εγώ όμως είμαι Θεσσαλονίκη. Όταν είμαι Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα δεν είμαι κάτι. Είμαι πιο όρθιο από το Λίβανο, για παράδειγμα. Όπου είχαμε στη θεολογική σφαίρα του Παλαμάτου. Έχουμε επισκέψει καθηγητή εκεί. Πάω κάτω τόσο. Μια πάρα πολύ ωραία θεωρητική σχολή. Προχθές ήταν το Αγίου Γεωργίου εκεί, τον γιορτάζουν αργά τον Αγίου Γεωργίου. Παρένθεση. Και ξαφνικά αυτοί ξέρουν να αγαπούν την Ελλάδα πιο πολύ από εμάς. Εδώ δεν ξέρουμε τι μισή Ελλάδα τη βασικά εθνισούμε. Αυτοί την αγαπούν να τον γερνό τρόπο που έχουν αγιά μόνο. Και ξαφνικά ήταν μια σειρά από πολιτική μπροστά. Πολιτική βουλευτέ είναι εδώ που μόνο σε μένα και είναι το ίδιο ίδιο γιορτή, το ναό του Αγίου Γεωργίου, στο μοναστήρι του Παλαμάνου, πάνω από την κορυφή του Αμαξιολογική Σχολή. Και όχι, δεν το ξέρω, σαν στα ελληνικά. Δεν μου οι βουλευτέ το λένε, στα ελληνικά. Πώ το σεβέστε.
Υπάρχει βαθιά ελληνική κουλτούρα. Και μετά μου λένε, κοιτάξτε ρε, η ταυτότητά μας, εμάς λέει Ρούμο Ορθοδόξ. Είμαστε λέει, ναι, ναι, η παλιά λαγόφωνη Ρωμνή. Μια στο κεθόλου μας τόσο, ναι, μια άλλη πάρα πολύ. Πολλές φορές είναι πια μας ομιλούνται. Έτσι. Βέβαια, αυτό είναι παρένθεση. Λοιπόν, και το πατρισμό του λέγανε στα ελληνικά, καλά φοιτητές αστρολογίας κάνουν 5 χρόνια. Αφιερώνω τον πρώτο χρόνο στην εκμάθηση των ελληνικών. Ψαλώσω τον πηγόνι της λατρείας. Κάνω όλα 4 χρόνια μετά. Αν το κάνουμε εδώ, θα φύγουν όλοι από τις αστρολογίες μετά. Για να μην κανένας, θα είναι μόνο η θηρολή της πόρτας. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσω έτσι να σας κάνω μια εισαγωγή, έτσι το περίπου και όσο μας παίρνει ο χρόνος από το ρολόι απέναντι, είναι να εξηγήσουμε λίγο κάποιες βασικές παρεξηγήσεις. Και λέω βασικές παρεξηγήσεις, γιατί, διότι αυτές οι διδασκαλίες στην ουσία είναι ζωντανές μες στην Εκκλησία. Αν ακούσετε τη λειτουργία για παράδειγμα, λέω προσοχή, έχει μια ολόκληρη θεολογία μέσα της. Υπέροχη θεολογία. Υπέροχη θεολογία. Που έρχεται σε τέτοια αντίθεση με αυτά που λέει σχέδιος ο παπάς. Όταν διακόψει τη λειτουργία και λέει το τσίπημα. Που χαίρετε να φύγετε από εδώ και αν δεν φύγετε από εκεί. Συνήθως. Και αν βρεθεί κανένας που ξέρει να λέει, τότε θέλετε να παραμείνετε και να ξαναρθείτε. Γιατί η πραγματική θεολογία, να ξέρετε, είναι πολύ χαρμόση. Τελευταία βγήκε ένα βιβλίο που στα αγγλικά το έγραψα και το μεταφράσα στη Σέρβη. Ένα ακαδημαϊκό βιβλίο. Και μου ζήτησα να γράψω ένα σερβικό πρόλογο. Ένα πρόλογο σε ελληνική έκδοση. Τον μετέφρασα στα ελληνικά και το μετέφρασα. Λοιπόν, η πρώτη φράση λέει ως έχει ως εξής. Ο θεολόγος είναι ένας παραγωγός ευτυχίας. Πώς σας φαίνεται. Ο θεολόγος παράγει ευτυχίας. Γιατί ο Θεός παράγει ευτυχία. Γιατί ένα άνθρωπο φέρνει ευτυχία. Γιατί η Εκκλησία είναι καθαρή ευτυχία. Και μια κουβέντα που ήταν σαν να ξεκινήσω από αυτό το αμφιβαλλόμενο κούρντερο χώμο. Γιατί ήρθε ο Θεός στον κόσμο. Δεν μπορούσε σαν τον πέρα από Θεό του Ισλάμ, ακέραιο, εντελώ κάτι μακριά και λέει κίνο, κίνο, κίνο. Δεν είναι ούτε να μην είναι, ούτε λερώνει, ούτε να κατέβεται και έχει να τσακούν και κόβει χέρια πόδια. Από τον άξιο Θεό. Ωραίος Θεός, ασυνικός, έτσι, πολύ θυμωμένος συνέχεια. Και αμόλυτος. Αμόλυτος από τον άνθρωπο. Ή να κάνει κάτι άλλο, μια παραλλαγή, να μην είναι τόσο κακός. Να το φέρουμε λίγο πιο κοντά του Ισλάμ, είναι βασικά παράδειγμα θέλει, ξέρετε. Αλλά όχι καλά ερμηνευμένοι. Τέλος πάντων, να το κάνουμε λίγο πιο κοντά στο ψαλμό εκεί κατά δύο. Εκτήρμον και δύο, λοιπόν, και να πει ξύπνησα σήμερα με υπέροχη διάθεση και σας συγχωρώ όλους. Θεός δεν είμαι, παντοδύναμος δεν είμαι. Σας συγχωρώ όλους. Ούτε ψάξουν τίποτα. Γιατί δεν είναι ψάξους. Σκεφτήκατε ποτέ αυτό το πράγμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει θεολογία παρσένων κατά πολύ, η οποία κυριάρχησε στην Δυτική Εκκλησία πάνω από 10 αιώνες τώρα. Και ο οποίος είπε εξής, είπα ήδη προηγουμένως, αναφέροντας σας μια από την πρώτη, τις πρώτες αντιφάσεις. Ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να πονέσει, να πονέσει όσο γίνεται περισσότερο, να μαρτυρήσει με το χειρότερο θάνατο, για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη. Να ικανοποιηθεί. Είναι θεωρία της ικανοποίησης, είναι δικαιοσύνης. Και λέει τον Παπάδενος κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα να είναι υπόθετο. Όταν ήμουν στο Παρίσι και έρχονται από την Ρωμαϊκή Θεολογία, είχα ένα πολύ φοβερό καθηγητή, ο οποίος είχε μεταφράσει τον Άλσαμο σε 10 τόπους. Είχε γράψει μια εισαγωγή 600 σελίδες και μου την έδωσε με αφιέρωση στον πατέρα Νικόλο, ελπίζοντας να θεωρήσει σωστό το εγχείρημά μου να ερμηνεύσω τον Άλσαμο με βάση του Ιδίου Πατέρα. Να τον απαλλάξει, θα δίνει τη θεολογία της ένας. Και λέω, δάσκαλε μου, μην ανησυχείς.
Εσείς μπορείτε να το βρείτε η καθολική ευτόχωση, δεν έχει στο πράγμα, αλλά εμείς θα είμαστε, παραμείνουμε ασέλμοι μέχρι τη συντελεία του αιώνα και θα λέμε ότι είστε ελληνική κιόλα. Γι' αυτό είπα ότι τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζετε. Εγώ μετέχω στο διάλογο του καθολικού για 20 χρόνια και μάλιστα για πολλά χρόνια ήμουν ορθόδοξο γραμματέα. Σα λέω λοιπόν ότι έχουμε τεράστια ευθύνη. Δεν αρκεί να λε στον άλλο με το δάχτυλο. Πρέπει εσύ να έχει αναλλακτική να του δώσει. Λοιπόν, η θεωρία τη θεία δικαιοσύνη τη αγαπή είναι λάθο. Και είναι λάθο γιατί δεν αντιβαίνετε που θα σου πείτε, θα βρείτε μάλιστα εντελώ άλλα πράγματα. Τα οποία μιλάνε για την ανσάρκωση με τέλειο άλλο τρόπο. Ο Θεό πράγμα δεν έχει κανένα λόγο. Λέει ο Γρηγόρη ο Θεολόγο, αυτό δεν δέχτηκε τον Ισάκ να θυσιάσει το γιο του. Και θέλει τον ιό να θυσιάσει από τον κόμμα κομμάτι, να τον χαίρεται, βλέπει, να χαίρεται. Όχι λέει, δεν έγινε γι' αυτό η εξάρτηση. Αλλά για το αγιαστεί είναι το ανθρωπίνο του Θεού τον άνθρωπο. Για να αγιαστεί ο άνθρωπος με το ανθρώπινο του Θεού. Δηλαδή, η εξάρτηση έγινε για ποιο λόγο. Μα γιατί είχε προϋπάρξει συγγνώμη. Καταλάβατε. Η συγγνώμη είχε προϋπάρξει. Και επειδή είχε προϋπάρξει συγγνώμη, δίνει ο Θεός τι, τον ίδιο τον εαυτό του. Στον εχθρό σου δεν είναι στον εαυτό σου. Το πολύ δίνει μια εμπεδιασμένη συγγνώμη. Λέμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με όλη την προσφορά όλου του Θεού μέσα σε όλο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο του Θεού δεν είναι πράγμα τόσο σοβαρά ενωμένο. Είναι έναν. Ο Χριστός είναι ένας. Είναι δύο φίλοι όμω. Τι άραγε σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Θεός πλέον εκφράζεται μόνο μέσα του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος εκφράζεται πλέον μόνο μέσα του Θεού. Δηλαδή είναι μια υπέρτατη σχέση. Τέτοια σχέση που εγώ δεν είχα ποτέ με έναν φίλο ή με τη γυναίκα μου ή ξέρω εγώ με τα παιδιά μου. Καταλαβαίνετε τη φοβερή ενότητα. Γίναν ένα. Είναι ένα πρόσωπο. Όσο είναι ένα πρόσωπο. Με δύο φύσεις. Που σημαίνει ότι η ενότητα είναι απόλυτη. Απόλυτη, δηλαδή ο Χριστός είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και μιλάει στον Πατέρα ως Υιός του Θεού. Και θα στον Χριστό είναι ο άνθρωπος, εγώ, εσείς, ακριβώς ο πλήρης άνθρωπος. Και έχει δύο ενέργειες και δύο θελήματα, φυσικά θελήματα. Γιατί αν είχε μία ενέργεια ή ένα φυσικό θέλημα, θα είχε τελειώσει ο άνθρωπος. Αυτό είχε τελειώσει, θα κυριαρχηθεί, ας έθελε ο μόνος φυσικισμός, του μόνο ενεργητισμός και μεγάλες αιρέσεις. Όλες οι μεγάλες αιρέσεις είναι η εφαρμογή της ανθρώπινης λογικής στο μυστήριο της Αυσταρκώσης. Οι τρεις χριστολογικές αιρέσεις. Ο Άγιος. Λέει ο Άγιος, δεν μπορεί ο Θεός να είναι ο Λόγος, να είναι ο Θεός. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Μα γιατί είπε αυτό, δεν είναι ο Άγιος. Ανακατευθεί ο Θεός από τον κόσμο. Πάει ο μονοθεϊσμός, τον χάνουμε. Πάει ο μονοθεϊσμός. Εξαρτάται δηλαδή ο Θεός, εξαρτά τον εαυτό του από τον κόσμο και αυτό προνοεί και αυτό τον αγιάζει και αυτό. Απα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 . Δεν είναι, είναι μια ενέργεια του Θεού ο λόγος. Πολύ ανθρώπινο. Άλλη αίσθηση είναι ο πολυδυναμισμός. Έχουμε τον Θεό, έχουμε τον άνθρωπο μια ενότητα. Όχι όμω και ο νους, ένα είναι ο νους. Αδύνατο να ενανθρωπίνει η χρήση, μη σαρκωτία δεν είναι, έλεγε ο Πολυνάριος. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει στον ανθρώπινο λογισμό, στην ανθρώπινη σκέψη, αν δεν υπάρχει αμαρτία. Άρα δεν είχε ανθρώπινο νόμο. Ο Χριστός. Και έλεγε ο Γιώργος Θεολόγος. Όχι, το απρόσκυπτο να θεράπευσαν. Αν δεν προσκυπτεί ο νους, δεν θα έχουμε θεραπεία. Δεν θα έχουμε αλήθεια τον άνθρωπο. Δεν θα ισχύει η ενσάρκωση. Η ενσάρκωση λοιπόν, ποιο σκοπό έχει. Έχει την εισρωή της θείας ζωής μέσα στην ανθρώπινη μου φύση. Θέλει ο Θεός να με κάνει Θεόν εν το κόσμο. Είναι η αποφοβερή αυτή αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσης. Η στρόπο να όσνε, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Βολογητής, η φύση λέει να ενεργεί και να ενεργείται πέρα από το ωριά της. Ενεργεί πέρα από το ωριά της. Είναι άνθρωπος να περπατάει στο νερό. Έχει το δικό μου πέρασμα νερό, αλλά βλέπει τι έγινε πριν 10, 20, 30 χρόνια. Όπως έβλεπαν οι άλλοι, γνωρίζουν.
Η βλέπη θα γίνει μετά από 5, 10, 20 χρόνια. Ποιος θα βλέπει? Ο άνθρωπος μόνος του. Καταλάβατε. Είναι η πραγματικότητα της αυτής της κοινωνίας αυτής μετά του Θεού. Πώς μπορώ να χρησιμοποιώ τον όρο σωτηρία? Κοιτάξτε πως ο όρος σωτηρία. Και αυτός είναι ένας ατελής όρος. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες, σε αντίθεση με εμάς, που βλέπουμε για τη σωτηρία μας και έχουμε στο μυαλό, δεν ξέρω από τι πράγμα σωτηρία καθένας. Οι πατέρες είναι σε μεγάλους όρους. Θεώρες. Είναι μεταμόρφωση. Είναι η μεταβολή του τρόπου της υπάρξεως. Η αφθασία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάτι φοβερά ρεαλιστικό. Ο άνθρωπος γίνεται Θεός, αποκτάει όλες τις ιδιότητες του Θεού, τώρα καταφύστε με κατά χάρη. Να καταλάβετε γιατί αυτοί ακριβώς αυτές οι δύο φύσεις όπως είναι ενωμένες έτσι, σε ένα αυτή η απόλυτη ενότηση είναι η ενέργεια του ενός συνεργείται μέσω της ενέργειας του άλλου. Όλοι οι συνέργειες του Θεού είναι ενωμένες από τις ενέργειες του ανθρώπου. Αυτό είναι καινούριο. Ο προφήτης Ηλίας, δεν έχω και πει να τα δω σας κάνω, ο προφήτης Ηλίας, έτσι, έχει ενωμένη την ενέργεια της προγνώσεως. Εδώ έχουμε την ενέργεια, τη φυσική πρόγνωση που έχουμε, τη φυσική δραστηριότητα, με την ενέργεια του Θεού. Πώς προς τα άλλα, είναι ένας ακατέρας άνθρωπος. Ναι ή όχι. Περιμένει να δει τον Θεό, θυμάστε και την ιστορία. Και περιμένει να στραπόκρουτα να γίνουν. Πολύ ήταν εκεί ο Θεός. Έρχεται ο άνεμος, ξέρει πράγμα, πατάγα να ήταν ο Θεός. Κοιτάξτε τι Θεό έχει στο μυαλό. Και ξαφνικά η φωνή άβαλας λεπτής. Και στο αεράκι αυτό ήταν ο Θεός. Άμα λέει ο Ιδίας, Θεέ μου. Θεέ μου. Θεέ μου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λέει αυτό. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι ένα λεπτό υπέροχο αεράκι. Ποιος αυτός που πολύ πολύ πριν από λίγο και αυτό είχε πει σκοτώσω όλους τους Ιδίες. Σκοβά. Να μην μείνει κανένας. Καταλάβετε τι λέω. Αυτή περιορισμένη ενότητα με τους Θεούς ξαναδιάθεσε ο αρχαίος φιλοσόφος. Έχουμε πείρα στο Ιδέματος και στους Αγίους Φιλοσόφους. Σε σημαντικούς φιλοσόφους, στον Ηράκλειο, παράδειγμα, στον Πλάτωνα. Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις και επαφές είναι ένας πραγματικός λόγος. Αλλά δεν υπάρχει ανσάρκωση. Δεν μπορεί να υπάρξει ανσάρκωση. Και μάλιστα ο Πλάτωνα που τον ανέφερα, είναι μεγάλος θεολόγος. Γιατί να είναι μεγάλος θεολόγος, γιατί να κάλυψε ότι δύο πράγματα. Πρώτον, το ένα, ο Θεός είναι απόλυτα πραγματικός. Το λέμε με τα μάτια της ψυχής του. Και δεύτερον, είπε τη φοβερή αυτή κουβέντα στην κορυφή αυτή τη θέα ότι Θεός ανθρώπου με γίνεται. Δεν μπορεί να αναμειχθεί αυτό ο Θεός με μένα. Δεν γίνεται. Και εκεί καταραίει ο Πλάτων και καταραίει το ελληνικό. Έχοντα θέσει όμω φοβερά ερωτήματα. Και το μεγάλο ερώτημα δεν είναι σάρκωση. Μπορεί να γίνει, δεν μπορεί. Μα κατά άνθρωπο δεν μπορεί. Είναι πρωτοβουλία του Θεού. Είναι μια αδιανόητη πρωτοβουλία. Την οποία κάνουμε πολύ κόπο να την εξαφανίσουμε. Είναι μια τρομακτική δωρεά καταρχήν. Δωρεά, δεν την περιμένει κανένα. Ούτε η Παναγία καν δεν περιμένει. Παναγία, κάνει ό,τι κάνει ο Θεός. Μόνη της. Ασκεί το μόνο σου, δηλαδή ασκεί την ενότητα των πάντων με την προσευχή. Καταλαβαίνει τη φθορά και το θάνατο μέσα στον όπου βρίσκεται. Καταλαβαίνει ότι ο θάνατο άνθρωπο είναι τραγικό. Γιατί είναι τραγικό ο άνθρωπο? Γιατί έχει την τεράστια ρίψη από τον πουλί του. Και την ίδια στιγμή ξέρει ότι ένα θάνατο και τα λεπτά πράγματα πεθαίνει. Ναι, όχι. Κι όμω θέλει την απόλυτη αγάπη. Για να κανένα που θέλει την αγάπη σχετική από εσά και να πει ότι θέλω και εμεί σωστά έχει μέσα. Την απόλυτη γνώση. Να κάνει να θέλει, το βάζουν και λίγο άδεια μέσα, μ' αρέσει. Όχι, απόλυτη. Την απόλυτη ελευθερία. Να κάνει να πει ότι δεν πειράζει, πράγμα σε τα δύο χέρια, ας τα πω λίγο, λέει, πρέπει να ξέρεις. Την απόλυτη ζωή. Είναι κάποιος που είναι πεθάνει. Κάνας που χαιρέται που λέει, πάπα, τι ομορφιά που έχω τώρα που ήταν στα 80. Φορά, έρχεται θάνατος. Δεν είναι κανένα. Την απόλυτη ζωή χωρίς όρια. Αυτό το απόλυτο ποιος το έβαλε πάνω. Ποιος το έσπιζε.
Αυτός που το έσπερε λοιπόν έγινε αυτοικανοποίηση. Χρέα άρρωση. Προσέξτε, τα έχουμε θεωρητικώς χαμένα. Μα μπερδεύετε περισσότερο. Ελπίζω ότι σας ξεπερδεύω τώρα. Γιατί ενάντια σε αυτόν τον Θεό, ακούστε με, που σε έχει συγχωρήσει, που σου δίνει τον εαυτό του, που σου δίνει κατά χάρη μετοχή στο απόλυτο που διαθέτει ο ίδιος. Το αδέρφη αυτόν τον Θεό τον αγαπάς πλέον. Αυτόν τον Θεό τον ευγνωμονείς. Αυτόν τον Θεό τον θέλεις. Και συνεχίζεις μετά αυτό. Κόλαση. Μα δεν υπάρχει κόλαση. Μα δεν ξέρει τι είναι κόλαση. Αν οι πατέρες, δεν ξέρω, ξέρεις πολλά, νομίζεις ότι ξέρει, αλλά εγώ αυτό που μπορεί να σου πει, εσύ ότι ο Θεός σου κολλάζει. Δεν κολλάζει. Τι κάνει ο Θεός. Είναι μια τεράστια αγκαλιά. Και μερικοί βρίσκουν τρόπο να καθίσουν μέσα στην αγκαλιά αυτή. Μαζί με όλους τους άλλους να πρέπει να είμαστε, δεν δουλεύει άλλους άλλους γιατί είδα, χωράει την αγκαλιά μα. Υπάρχει όλο τον άλλο μπαμπαμπαμπαμπα. Η αγκαλιά δεν θα σε χωράει μετά από λίγο, θα του έχει διώξει όλους και θα έχει φύγει κι εσύ. Είναι μεγάλη τέχνη να κάνει σε μια αγκαλιά μέσα όταν χωράει, όταν έχει κι άλλους μέσα. Δεν υπάρχει και εσύ από τι αγκαλιέ όλο το δεύτερο μέρο. Το μάθει εσύ αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι παράδεισο. Ο Θεός δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει. Δεν ξέρει. Ούτε τι λέω. Αν ήξερε, δεν θα ήταν πανάγαρος. Καταλάβατε. Δεν θα ήταν ούτε αγάπη θα ήταν ο Θεός. Αγάπη εστί. Ο Θεός είναι προμαχτική αγάπη. Δεν είναι απλώς αγάπη. Είναι τόσο μεγάλη αγάπη που είναι μια ουσία. Εγώ με αυτούς που αγαπώ έλεγα ότι είναι μια ουσία. Πάντοτε οι ερωτευμένοι θέλουν να γίνουν ένας. Ένα. Και μια στιγμή νομίζω το πέθανε. Και όταν βλέπει ένα καβγά, περικούβερτο και πάρει τα πράγματά σου και φύγει. Όμω, κοιτάξτε την υπερβολή του ανθρώπου, θέλει να γίνει ένα με τον άλλο. Το παιδί σου, το αγαπά. Ω, μόλι το είναι. Λε, σ' αρχίζει μια στιγμή να βρεσίδει, το αποκλειώνει και φεύγει. Σχίζει και αυτό. Όμω ο Θεό είναι ένα. Δεν ξέρω αν μπορώ να σηκωθώ να σα βλέπω και να συνεχίζω να ακούω. Το έχω κάνει πολλές φορές αυτό. Εξηγώντας το ομοούσιο. Τι είναι το ομοούσιο. Τι είναι το ομοούσιο. Ναι, μα Θεός διαφορά και το ομοούσιο. Τι σημαίνει ομοούσιο. Την ίδια μεταξύ του, αυτά τρία είναι. Τρία ίδια του κάλε. Αυτά είναι ομοιούσια. Το ξέρει άλλη την πατέρα. Είναι όμοια στην ουσία. Δεν είναι ομοούσια. Είναι όμοια. Ομοούσια. Είναι και η γλώσσα είναι πολύ φοβερή. Τι σημαίνει ότι μία είναι μία μόνο μόνη ουσία. Ε, πώς γίνεται αυτό. Να το μυστικό. Πώς γίνεται. Το κάνω πάντα στην τάξη. Με ένα μπουκάλι νερό που κρατάω. Συνήθω τα κρατάω από τα γυαλιά. Α, δεν χρειάζεται να είναι νερό. Πιάνει και με το αυτό. Λοιπόν, πιάνει. Εγώ είμαι ο πατήρ. Και αγαπώ τον Υιό. Με μια αγάπη απόλυτα ατομική. Και αγαπώντας τον, του δίνω ολόκληρο τον εαυτό μου, πάρ' τον εμάχη. Την ίδια στιγμή, χωρίς χρόνο, κάνω το ίδιο το πνεύμα, κάπου του. Και αυτοί οι δυο χωρίς χρόνο, πάτε τον, το δίνει ένα στον άλλον και ξανά σήμερα. Χωρίς χρόνο, πόσες είναι οι ουσίες. Μία. Πόσα είναι τα πρόσωπα. Τρία. Θα μου πείτε ένα πρόσωπο ανθρώπινα, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Είμαστε κατ' εικόνα, ας πούμε. Το θέλω να δεν γίνεται. Θα γίνει μόνο το να καταλάβουμε τη δύναμη του μυστήριου του Σταυρού. Δηλαδή όταν αποφασίσουμε να μας φάνε οι άλλοι. Τους κάνουμε τόπο. Ό,τι έχουμε το πάρουμε. Και μετά τον βλέπουν και γίνεται ολόκληρο δικό σου. Μέσα μια φορά πριν από λίγο. Ναι, αλλά τώρα γεννήσει και η ευνοοσύνη, τώρα εσύ η ζωή μου. Αυτό όμως και πάντα γίνεται με μια προσέγγιση και με πολύ χάρη. Στο Θεό αυτό είναι καταχρήση. Έτσι είναι ένα μόνο Θεό. Ένα είναι ένα μόνο. Παραδόξω όμω το ένα αυτό είναι και τρία μαζί. Ενώ είναι ένα μόνο. Έχει μία θέση. Όχι τρεις. Έχει μία ενέργεια. Όχι τρεις. Και έχει μία συνείδηση του εαυτού του. Ο πατήρ διηγούν αγίου πνεύματι. Είναι απολύτω ένα.
είναι και τρία μας. Δεν είναι. Η υπάρτατη αγάπη στη δομή. Είναι, λέω, η υπάρτατη αγάπη στη δομή του αγάπη. Είναι αγάπη στην ίδια τη δομή του, την οντολογική δομή. Δεν φτάνει στην αγάπη όπως φτάνουμε εμείς. Είμαι πολύ κόπο στο αίτημα της αγάπης. Είναι η αγάπη που σημαίνει στην ίδια τη δομή του. Είναι η δομή της υπάρτατης αγάπης. Και εκεί μέσα δεν υπάρχει θρησκεία, ούτε φθόνος, ούτε θάνατος. Αυτά όλα λοιπόν θέλει να σου το δώσει. Και σε βάζει στην Αγία Τριάδα δια του Υιού. Όταν σώστα λες και εσύ τον πατέρα, που δεν είναι πατέρα σου, πάτερ ημών με τις ουρανίες. Τι πάτερ ημών, σε έργο, κατασκεύασμα. Πώς λες πάτερ ημών με τις ουρανίες. Αποκτάς δηλαδή μια ιδιότητα που δεν την είχες. Σε τη λόγημα, δεν είσαι Υιός. Αυτό όμως είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο οίκος του Πατρός. Έρχεται ο Λόγος Υιός, έτσι, στον κόσμο και μας λέει, ελάτε τώρα, εισαδέρφια μου, πάμε στο σπίτι του Πατέρα. Το λέτε βάπτισμα. Άλλοι φρικόδες, το παρανόηση, το παρανοϊκό, το εφηβρό Αγουστίνος. Κάτι που μας λυπόμαστε. Κι όμως είστε ποτισμένοι όλοι μας. Και μάλιστα και ο Ρωμικό μας στην αρχή. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν στον Αγουστίνο. Και στους μεσιωμαρίους που ερχόταν από δεστάτες και ρωμαιοκαθολικοί στην Ελλάδα πήγαν διαβάνες. Καταλάβατε. Υπάρχει. Τι υπάρχει. Τι είναι το πρωτοτερικό μάθημα. Είναι ένα τεράστιο φιλοσοφικό λάθος, θεωρητικό λάθος του ανθρώπου, το οποίο το προκαλεί ο διάβολος. Τι είναι το πρωτοτερικό μάθημα, του λέει ο διάβολος του Αδάμου. Τι σου είπε αυτός, ο Θεός, ότι είσαι ίδιος του. Αν δεν είσαι, γιατί, γιατί αυτός είναι ελεύθερος. Εσύ δεν είσαι. Γιατί δεν είσαι, μα αφού ξαντάσαι από αυτόν. Για να γίνεις, του λέει αυθεντικά ελεύθερο. Πρέπει να γυρίσεις προς τα πίσω, στο μηδέν από που φτιάχνει. Και να θέσεις εσύ την ύπαρξή σου όπως εσύ τη θες, όπως το έκανε αυτός. Ο Ιάκωβος είναι ένας καταπληκτικός φιλόσοφος, θαυμαστής σου. Ο γαρός θαυμαστής. Αυτό το θέτει σε πολλούς από εμάς. Λέει τι σου γυρνά προς τα πίσω, εκμηδέεις αυτό που είσαι, όχι αυτό που μπορεί να εκμηδέσει. Και θες ξανά τον εαυτό σου όπως θες εσύ να είσαι, αυτό που λέμε σήμερα. Μπείτε ως άλλο, να είσαι αυτό που είσαι, είσαι αυτός που είσαι. Και εγώ δεν είμαι και κάνουν ό,τι κάνουν σε κάτι εκατομμύρια άνθρωποι ακριβώς οι ίδιοι, αλλά είναι πάντα το παρατάσσεται για τον εαυτό σου. Ιδίως τα νέα τα παιδιά, τι με τα κυκλοσίδια, μιλάμε κυκλοσίδια, κάνουμε κυκλοσίδια, είναι υποστημή με τον ίδιο τρόπο και ένα τι μοναδικό σου. Λοιπόν, και του λέει αυτό το φοβερό πράγμα και ο Αδάμ λέει, είναι ανώριμος, του είπε ο Θεός, ξανώριμος, μην μιλάς μαζί του. Μην μιλάς μαζί του, είναι πανέξυπνος. Θα σου θέσει ερωτήματα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Πρώτη η Εύα, βέβαια, η οποία της αρέσει πιο πολύ την κοινωνία του Αδάμ, τους παλαιγιότερους, δεν είναι και... Λοιπόν, και του λέει, ναι, για πέρα. Το κάνουμε ή όχι. Καταλάβατε. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η περίπτωση είναι μυθική γλώσσα. Φανταστείτε αν κάνω πάντα δεύτερο και ένα καρπό που ήταν μύρο και όχι ατράβη ή πορτοκάλι. Είναι μια πάξη υπαξιακή αυτό. Κάποια στιγμή λέω στον Θεό, κοίταξε, εγώ θα θέσω τους όρους που είναι. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι στερούμε πια τις ιδιότητες του Θεού. Δεν μπορώ να μετάσχω πλέον σαν τον Θεό. Στο απόλυτο αυτό που λέγαμε με τον Θεό, στην παντοδυναμία που είναι του Θεού, στην πάνω καθότητα με τον Θεό, στην πάνω αγάπη του Θεού, δεν με έκανε αυτά. Και εξήλθε να δάμε έξω από το παραδείσο. Και του λέω εδώ, κοιτάξτε τώρα, αυτό το πράγμα έχει χάνει το εξή. Γιατί σε μόνο του, παιδιά δεν πεθαίνουμε, γιατί είμαστε χωρί Θεό. Αν μπορούσε ο άνθρωπο να μην πεθάνει, δεν είναι ποτέ. Η κλίση αυτή, βέβαια, ο άνθρωπο ενεργείται στην κλίση, το βλέπω εδώ. Ξέρω ότι του πάει τώρα. Διότι αν δεν υπήρχε φθορά, η κλίση θα ήταν Θεό κατά την αρχή. Όχι, δεν ρωτήσει κανένας, μα κι άλλος παλιά.
Αλλά εσύ πώς δεν πεθάνεις. Πιάσε το χέρι. Όχι, δεν πιάνω το χέρι σου. Και αρχίζει ο θάνατος να μετράει πραγματικά και για τον άνθρωπο. Σε όλα τα επίπεδα, γιατί το θάνατο εμείς το μισούμε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Δεν το πράγμα το. Το ζώο ζει και κάποιος δεν πεθαίνει. Έχει ζει το θάνατο σε όλα τα επίπεδα ή όχι. Θα πεθάνει αυτό που αγαπώ, θα πεθάνει η δουλειά που μ' αρέσει, θα πεθάνει η τσέπη μου, θα πεθάνει το πολιτικό κόμμα μου, θα πεθάνει αυτός η μάνα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Θα με εγκαταλείψει αυτή που αγαπώ, εγώ θα με εγκαταλείψω προηγουμένως. Το προλάβω τουλάχιστον. Λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται συνεχώς αυτή η εκκρεμότητα του μηδενός μας. Και αυτό είναι το χορηγό, ότι όταν έχεις κομμάτι, τότε αρχίζει να αμαρτάνει κατάσχετα. Αρχίζει να αμαρτάνει. Γιατί κομμάμαι σημαίνει ότι φοβάμαι θα μου πάρουν τα ουσιώδης υπάρξής μου. Να μην μου τα πάρει κανένας. Α, θες να μου τα πάρεις. Σου και πάλι. Ακόμα και αν δεν θέλει να τα πάρει. Έκανε μια κίνηση όπως δεν με κοίταξε και τόσο καλά. Μου είπε μια λεπτή αλεξούλα, από τα ζευγάρια και με έρχονται και μας έρθουν μόνοι. Εσύ κάτι μια το θέμα είναι ότι αυτός και αυτή τη μάνα του δεν έχει μέσα του καταδικάσει να τα φράξει. Με έχει απορρίψει. Όταν του πηγαίνεις με τη μάνα του, σαν του λες, γιατί τώρα. Σπανίως μπορεί να βρείτε ζευγάρι που να σας πει ότι χώρισε η λογική αιτία. Συνήθως οι αιτίες είναι ψυχολογικά συγκεκριμένες και μεταφιεσμένες σε πράγματα τα οποία εμείς απ' έξω πώς καταλάβουμε. Γιατί στη γλώσσα του ζευγαριού αυτό σημαίνει θάνατος, χωρισμός. Μα ναι, γιατί, πώς το βλέπεις το. Και όμως στη γλώσσα του ζευγαριού την ιδιαίτερη, την οποία το ζευγάρι ποτέ δεν μου καλύπτει ένα στον άλλον, ακόμα τα χειρότερα, δεν μιλάνε. Να πω, κοίταξε, αυτό εμένα με πονάει. Όχι, πρέπει η Άννα να το βρει, η Άννα το δει μόνη της. Δεν ξέρει πού. Γι' αυτό σας λέω, η πιο μεγάλη βρισιά είναι το σ' αγαπώ, πιο δύσκολη, πιο ωραία. Πάει στο βιολίκτιο μια μαγιά μου που λέγεται η αγάπη ως βία. Και με ένα τόπο μια δικοταριά από αρχές βίας, της λέω αγάπη. Αν θα πω, το λίμονό. Αν δεν καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, επομένως, κοιτάτε να δείτε πώς αμέσως το κλίμα αλλάζει. Αυτή είναι η λύση όμως. Το νομικό πνεύμα είναι πανίσχυρο. Έτσι. Και στον καθολικισμό και στον προστατισμό. Αυτό το οποίο κυρίως ενδιαφέρει μετά τον Αυγουστίνο είναι να εξαλειφθούν τα ίδια μιας παράγοντας που έχει. Σας είπα για εμάς το πρωτοδότημα ότι είναι μια αστοχία υπαρξιακή με συνέπειες, τις οποίες εγώ όμως διαλέγω. Τις κάνει ο Θεός. Ο Θεός ή τιμωρεί. Εγώ είναι αυτό που κάνει ο ίδιος. Είναι οι συνέπειες αυτό που κάνω. Δεν τιμωρεί ο Θεός ούτε κληρονομικά ούτε τίποτα. Υπάρχουν αυτά τους πατέρες, όπως τα λέω, ψήνα με είναι. Να πάω λίγο κληρονομική ενοχή. Δηλαδή, φταίει ο πατέρας, φταίει ο παππούς, φταίει ο παππούς. 5.000 γιγιάς που δεν ξεχνάω και ξέρω εγώ τώρα σήμερα. Μα είναι παλαβώς, θα σου το πιστεύω αυτό κάπου, αλλά στη θεωρία του ακούς την νομική παράγωση παραμένει. Και είναι κληρονομική, γιατί κατάφερα την κληρώσει εγώ ο πατέρας μου, ούτε κανένας άλλο, αυτό κληρονομικά σε μένα. Ήταν ένα πλήρωτο χρέος. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και πληρώνει. Και εδώ πατερίζει εγώ. Με ποιο δικαίωμα. Έκανα εγώ πώς πληρώνει. Σε ρώτησα μόνο μου πεις να πληρώσεις. Ποιο δεν μάθει μου και δίκιο είναι να πληρώσω εγώ. Όσο κάνει να πληρώνει. Αφού πρέπει να πληρώσω, εγώ θέλω να πληρώσω. Γιατί δεν πληρώνεις. Και αυτό έχει πρόβλημα. Πολλές εξαιτίες της αθλήγειας στη δύση είναι αυτό. Γιατί πληρώνει αυτός. Τώρα ρώτησα εγώ πληρώσεις, θα μου πληρώσει. Καταλαβαίνετε. Με ελευθερώνω το χρέος και με δεσμεύει σε αυτόν. Με δεσμεύει μια αναγκαστική ευγνωμοσύνη. Αφού
Αφού λοιπόν πληρώσαμε, είμαστε πλέον, μόλις πιστέψουμε ότι αυτό το πληρώσαμε στα αλήθεια, αυτό είναι ο κλασικός πληθυσμός, είμαστε ελεύθεροι και σωσμένοι. Are you safe? Στο ρωτάνε στην Αμερική. Είσαι σωσμένος. Δεν θα ακούσετε να ρωτήσεις στην Αμερική. Είσαι σωσμένος. Θα μου πεις, μου έξερος, μικρή μένα. Δεν πίστεψε ακόμα στον Χριστό. Πίστεψε στον Χριστό και τον έκανα σωτήρα. Μου λέει, μου αισθάνε και ομολογία. Και μάλιστα ρωτήσε τον κόσμο. Πιστεύω. Πιστεύω, αδελφέ μου, πιστεύω. Εγώ με ένα δάκρυ χαμός. Και αυτό το πράγμα κάνει σωτηρία. Διότι αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι το χρέος με πληρωθεί. Το πίστευσα να πληρώθηκε, γιατί πρέπει να το δεχτείς ότι πληρώθηκε και πλέον είμαι ελεύθερος. Και άρχισαν τα τραγούδια και χαρέσει, τα κάναμε και εμείς στην Ελλάδα τα τραγούδια, σε τα θυμάσαι. Έτσι, ωραία τραγούδια, καλό κάτι. Και αρχίζει μετά ένα άλλο σκότος από εκεί πέρα, έτσι. Αλλήμον να πες αυτό που είσαι σωσμένος πάνω. Διότι αυτός μετά θα φτιάξει τον καπιταλισμό, θα φτιάξει το παγκόσμιο ας πούμε, οικονομικό αυτό σύστημα, θα σου κάνει πολέμους φοβερούς, γιατί είναι το κλέτος του Θεού, έχει σωθεί. Το πίστευε στο σωτήρα. Ξέρετε πόσα λινά κατάγονται που πάνω από ανθρώπους. Όσοι ξέρουν εδώ και νοημιουργία, ξέρουν το Max Weber σίγουρα. Ο Weber λοιπόν δεν έχει το βασικό τέλος, ποιο είναι η καταγωγή του καπιταλισμού από το πλασαδικό πνεύμα και μάλιστα στην πιο χειρότερη μορφή, την πιο δύσκολη, την καρδίκα. Έρχεται ο πολλής προορισμός μετά που λέει ότι κοίταξε, ο Θεός είναι η ουσία ενέργεια του ενωμένου, είναι μια ύπαρξη, εάν τυχόν μπεις εσύ με την προσευχή σε αυτό μέσα, θα αλλάξει την ουσία του. Αλλά ο Θεός ξέρει τον προτέρων. Ποιος θα σου δείξει, ποιος όχι. Εσύ δεν το ξέρεις. Και κάποιοι δεν το μάθει. Αυτό όμως είναι εκ των προτέρων δεδομένων του Θεού. Γιατί ο Θεός, όπως λέει ο Θωμάς Αχινέτης, αγαπά τα όντα μέσα του. Αχ, ιστορία. Που είναι έτσι εξωτός του αναφορικού υποκείμενου. Γιατί τα αγαπάει τα όντα μέσα του. Γιατί αν τα αγαπήσει έξω του, αγκυλαίνει να αγαπήσει κάτι περισσότερο από αυτόν. Γιατί αγαπά μόνο κάτι που δεν έχουμε. Αυτά στα χιόλα, αλλά δεν μπορεί να αγαπάει τη δημιουργία έξω του, κάτι να αγαπάει μέσα του. Το νεότερο υποκείμενο, ο νεότερος ατομικισμός, κατάγεται από αυτό ότι σας αγαπώ μέσα μου, σ' όλους με εγώ, ποιες είναι οι πραγματικοί προς τα έξω αγάπη. Ας είμαι μια τεράστια διακινδύνευση, δεν είναι. Δεν είναι πάνω από κάτι αυτό, συμβουλεύαμε. Και βλέπετε ότι από το κόκκινο του 14ου η φιλοσοφική φαινομενική καταγωγή ενεργείται πάντα στο εγώ. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος σκέπτομαι και άρα υπάρχει το πάνω. Ανάποδα πάντα στο εγώ και τα πάντα υπάρχουν γιατί ακριβώς υπάρχω εγώ. Λοιπόν, βλέπετε. Επομένως, στον καθολικισμό τι αλλάζει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τη θυσία του Χριστού, η οποία πάλι εξελαστεί η θυσία, πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Δεν αλλάζουν σαν αυτά τα πράγματα, είναι η βασική θέση αυτή του όλου του δυτικού κόσμου. Ότι δηλαδή κάποιος πλήρωσε για μένα ένα τεράστιο χρέος, μια παράβαση την οποία έκανα. Λοιπόν, στον καθολικισμό, τι αλλάζει. Αλλάζει το ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό όλο το πράγμα που έκανα χρυσό είναι αξιομιστία. Είναι μια αξιομιστία, δηλαδή ένα ποσοστό, μια τράπεζα με αξιομιστίες. Τις οποίες οι Άγιοι στη συνέχεια, η Παναγία και ο Χριστός στην κορυφή έκαναν έργα υπακοής και εξηλαίωσης. Και από αυτά παίρνουμε κι εμείς. Και η Εκκλησία διαχειρίζεται αυτό το ταμείο των αξιομιστήρων. Έξω τα συγχωροχάρτια, το οποίο ακόμα πάω. Η αξιομιστία του Χριστού είναι τεράστια, μάλιστα η Θεία Ευχαριστία τελείται στη Δύση πάντοτε για να επαναληφθεί η θυσία του Χριστού. Επομένως, να επαναληφθεί να μεγαλώσει ο πλούτος των αξιομιστιών. Και εγώ παίρνω από αυτό το πράγμα, έτσι με τη μεσολάβηση του Ιερατείου,
Θα σου λέει ο καρμακοκρατικός παπάς. Είχε ο Θεοζόλικο, εγώ σε συγχωρώ. Τι του λέει. Πήρε ένα κομμάτι εξυπηρεσίας από τον Χριστό και το εφαρμόζει σε σένα. Και σου ασκεί μια νομική πράξη, άφεσες. Έτσι. Αν αυτό το πράγμα είναι βαθαρύτερο, μπαίνει μέσα και ένα 10 πατερημών, ας πούμε, 3 μετάνοιες, 17, ξέρω εγώ, 20, ούτως ώστε κατά κάποιο τρόπο να μετάσχει και εσύ στην υποδοχή των αξιών μισθών. Τώρα, εδώ έχουμε να κάνουμε, θα σας καθίσω, δηλαδή σας είδα. Λοιπόν, έχουμε το πρόβλημα να συγκρίνουμε τα πράγματα. Να συγκρίνονται εύκολα. Στην μία περίπτωση έχουμε τη σωτηρία ως μετοχή στην Θεία Ζωή. Στην άλλη περίπτωση έχουμε τη σωτηρία ως συγχώρηση και ανομή της δικαιικής αυτής πράξης. Γι' αυτό και οι όροι που χρησιμοποιούνται στις ξένες ομολογίες, expiation, atonement, forgiveness, δεν έχουν να κάνουν με όρους μετοχής, αλλά με όρους νομικής εξαγόρευσης και νομικής λύτρωσης. Καταλάβετε. Αυτά τα δύο πράγματα πολύ δύσκολα συμβάζουν, ξέρετε. Επειδή ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε όμως τι ακριβώς κάνουμε εμείς, θεωρούμε ότι εμείς είμαστε νεοπλατωνικοί και μιλάμε, γιατί θεωρούμε ότι η ελπίδα του Πλατών και των νεοπλατωνικών για μετοχή που ήταν μεγάλη. Είναι κάτι που, ναι, αλλά δεν θα το βρούμε αυτό στους πατέρες. Ποτίθετα αυτή η πράξη είναι χριστολογική και πραγματολογική. Δηλαδή είναι ο Χριστός που την πραγματοποιεί, συνεχώς μέσα στον εαυτό του και όπως σας έλεγα μπαίνουμε στον οίκο του πατρός ως αδελφοί του Χριστού. Αυτό είναι το βάπτισμα, το οποίο είναι η υιοθεσία, είπα, όχι συγχώρηση κάποιου πρώτου αρχαματήματος, προϋποθέτει συγχώρηση μέσα του βάπτισμα. Όχι, είναι η υιοθεσία. Πώς πας στη λιβαδιά, ξέρω εγώ, στη θεία, ο κύριος ένα κουρελί και του λες για κάποιο λόγο τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο και του λες έλα εδώ το παιδί σου, κάνω σκάλα παιδί μου. Που σημαίνει ότι έχεις παραβλέψει την πτώση του και το χάλι του. Και να δείχνεις μια άλλη σχέση, με μια άλλη σχέση ή έναν άλλο λεπτό σε αυτό το παιδί, έτσι δεν είναι, και το βάζεις στο σπίτι σου. Αυτό είναι το βάζεις, είναι η υιοθεσία. Στη συνέχεια, στο σπίτι που παίρνουμε, πρέπει να βρούμε ένα διακόρυμα να κάνουμε ο καθένας. Ένα χάρισμα, δηλαδή, να το χρήσουμε. Και όπως όλοι του σπιτιού έχουν μάθει, υπάρχει μια κοινή τράπεζα, να έχει η Ευχαριστία, η οποία τρέχει ο καθένας το χάρισμα και την ταυτότητα ως Υιού και αδελφού του Χριστού και ως Υιού κατά χάρη του Πατρός. Έξω από το σπίτι υπάρχει ο διάβολος, δηλαδή υπάρχει εκείνος ο οποίος αμφισβητεί την παρτότητα του Θεού και την Υιότητα τη δική μου. Στον πατέρα λέει, δεν είσαι άξιος να είσαι αυτούνόν των ελπίδων του πατέρας και σε μένα λέει, είτε ότι παρά είσαι άξιος, ούτως ώστε να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου και να μπω από τη σχέση, ή μου λέει είστε παντελώς ανάξιος. Είναι ένα θείο που ήταν η περίπτωση από πεπλησία. Και υπάρχει μισό θάνατος. Έξω από το σπίτι αυτό. Μέσα δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει ένα τούνελ, μια σειρά, η οποία από τη μία είναι ζωή σχέση, περνάει στην άλλη. Δεν θα διώνει ποτέ η σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι καλό, γιατί δεν είναι του Χριστού. Πιστεύει ότι έχω κόψει το θάνατο. Όχι στον αιώνα, δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν πεθαίνει, γιατί δεν πεθαίνει. Φαίνεται να τα πείσουμε. Αυτό σαν να είναι πεθαίνει. Είναι μια μεταβολή στη σχέση απλώ, η οποία κάποια στιγμή θα επαναφέρει και το σώμα στην πληρότητά του όταν. Ναι, γιατί αν γινόταν αυτόματη ανάσταση στην Ευρώπη, θα θέλαμε να γίνει μια ανάσταση στην Ευρώπη ανάμεσα από τώρα για ιδιωτέλειου λόγου. Για να γιατρό μου το θάνατο, ενώ η ανάσταση τώρα είναι γύρω το γεγονό πνευματικό και στα έσχατα και ω πραγματικό γεγονό που θα φέρει πραγματικά τη δημιουργία εκεί που ήταν από την αρχή τη. Καταλάβατε. Σα είπα, ο χρόνο δεν είναι αρκετό για να πούμε κάτι περισσότερο από μια εισαγωγή σε όλα αυτά τα πράγματα. Κυρίω θέλω να σα δείξω
την τεράστια διαφορά προοπτικής που υπάρχει. Από τη μία είναι μια δικαιική απολύτωση και από την άλλη είναι μια θεολογία της απόλυτης μετοχής που είναι αναβάθμιση της ανθρώπινης ύπαρξης. Και μάλιστα σε μια εποχή που μιλάμε πολύ για την αναβάθμιση με την βιοτεχνολογία. Έτσι. Κοιτάξτε τι αναβάθμιση είναι το πράγμα του Άγιο. Καταλάβατε, και αυτό βλέπουμε στις ζωές των Αγίων. Έτσι. Θυμάμαι μια φορά, ήμασταν μια παρέα νέοι και πήγαμε να μας συμφωνήσετε να πάμε στο κελί του πατρός Καϊσίου που γυρίσαμε στα Ιωνώρους. Ξέρετε, ε. Λοιπόν, και ένας δεν ήρθε. Με κίνητα που δεν υπήρχε ούτε κίνητα όμως, ούτε τίποτα. Εμείς ανησυχήσαμε πού είναι αυτός ο ένας. Χάθηκε στο δάσο, φάγανε τη Συρία, ξέρω, πού είναι. Πάει όμως το γέροντα και περιλέγει και το μαμά, είπε, εντάξει, το Γιάννη δεν ήρθε όμως. μας κοιτάει και μας λέει, και δεν ξέρετε πού είναι. Δεν έχετε τηλεόραση πνευματική να τον δείτε. Εμεί δεν έχουμε. Και μα έχει κατά πεθάνω, εγώ τι θα κάνετε. Να θα έχουμε τα κινητά μου. Λοιπόν, και μα λέει είναι στο φίλο τη επόμενη σταστή. Γυρίζουν στο κουτί μου, την άλλη μέρα και αυτό κατεδομένο στην πρώτη δουλειά με πήρε, ξέρω εγώ, 24 το πρωί και κοιμήθηκε μετά με κάνα μαχό και είπα με μένα παραπάνω. Ναι, αλλά ο επηγής Θεός τον είπε. Καταλάβατε. Όπως έβλεπε και άλλα πράγματα και αυτός και άλλοι με γεμάτη εκκλησία. Πολλά με τον Αγίους, με πολλά χαρίσματα διαφορετικά άνθρωση τους. Μερικοί από αυτούς είναι γνωστοί, πάρα πολλοί άλλοι είναι άγνωστοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να σας κάνω όμως εντύπωση με αυτά που σας λέω. Με ενδιαφέρει εσείς οι ίδιοι να ανακαλύψουμε όλοι μαζί τη φοβερή δυνατότητα. Τη δυνατότητα να είμαστε εν Θεό πλήρως. Είναι μια τρομακτική αναβάθμιση. Γυρίζει στο σπίτι σου εντελώς άλλο. Είσαι ένας εντελώς άλλο, ένα εντελώς άλλο στον χώρο. Ενώ είσαι εσύ ο ίδιος. Ξαφνικά. Έτσι. Μέσα από την προσευχή, μέσα από τα μυστήρια. Ανοίγονται δυνατότητες που δεν φανταζόσουν ότι υπήρχαν. Αυτό είναι η ζωή του Χριστιανού. Και μετά σταματάνε οι ψυχολογίες, οι θυκισμοί, οι καρολογίες και τα χαζά κηρύγματα που κάνουμε εμείς παπάδες. Να γίνεις καλός, γιατί να γίνω καλός, δεν κατάλαβα. Τι θα πει για να καλός. Καλός γίνομαι γιατί είμαι ερωτευμένος γενικά. Όλοι ερωτευμένοι είναι καλοί. Ακόμα και οι κατάθαμοι ερωτευμένοι είναι ματέρα θόρυκα. Είσαι όλους, πού να ερωτευτείς και το αυτόν που κάνει αυτά υπέρτατα πράγματα που πανίσαν. Δεν βλέπουμε τον Χριστό να ξέρετε. Γιατί λίγο αν τον δει κανείς, δεν θα δει η ζωή του, αλλά για πάντα. Έστω και για λίγο. Δεν μπορείς να φανταστείς την ατέλεια αυτή, την τέλεια αυτή σχέση, την τέλεια αποδοχή. Την τέλεια αποδοχή, την τεράστια υπομονή και του φοβερού του χιούμορ. Εγώ δεν έχω δει κανείς πράγμα που πλάσμα μεγαλύτερο χιούμορ του Χριστό. Έχει όμορφη. Έχει όμορφη. Είναι ακριβώς όμως. Παίζουμε τα παιδιά μας. Για να παίξεις με ένα μωρό, χρειάζεται να έχει πολύ σιόγκοντα, πρέπει. Για να καταλάβεις ότι είναι μωρό, το λέμε στα σοβαρά όμως. Αν δεν το παίξεις στα σοβαρά. Ο Χριστός δεν σε παίξει στα σοβαρά. Λέει, θέλω να γίνω δήμαρχος, δήμαρχος, δήμαρχος. Λέω, εγώ θέλω να γίνω παπάς. Άρα, δεν είναι δεσπότης. Ο Χριστός βλέπει ότι ούτε για παπάς είναι εδώ. Ας το πήρε, ας πήρε, ας πήρε. Και μου το δίνει, παίρνοντας με λίγο. Όπως θέλουμε εμείς, σε ένα χώρο που αγαπούμε, το παιδί μας, το εγγόνι μας, ας το που ξέρει, για ακόμη και αν του βλάπτει, ας το. Τα γλυκά θα χαλάσουν τα δόντια, πάρε όμως. Ατέλειως τα γλυκά. Έχει πολύ χιούμορ, ο Χριστός, πάρα πολύ χιούμορ. Και πάρα πολύ υπέροχη ειρωνία. Αυτό που θέλεις πάντω. Έτσι. Να καθίσω δεξιά αριστερά σου. Δεν θα καθίσετε. Πάτε και το σταυρό. Ε. Όσο να μην σταυρό αυτή, θα σου έχει κάθε όρεξη να ανέβουν
να κάτσουν δεξιά και αριστερά. Θα το αναθεωρήσουν τόσο πολύ, ξέρω, θα πούνε ότι δεν είμαι άνθρωπος να κάτσω δεξιά σου. Γιατί με το σταυρό αυτό το τρέμουν. Εντάξει τώρα. Να έφευγε θα ήταν πολύ καλύτερα και γιατί μας σταυρώνουν τα παιδιά. Είναι εφαραντική δηλαδή πλέον η σχέση που έχουν με πράγματα της ζωής τους. Μας αντιμετωπίζει σαν ωραία αξιαγάπητα νήπια. Και το περιμένει αυτό χρόνια μάλιστα. Χρόνια ολόκληρα. Περιμένει να το κοιτάξουμε από αντί τα χέρια στα μάτια. Να το κοιτάμε στα χέρια. Τι θα μου δώσει ο μπαμπάς σήμερα, πάρε. Τα στα χέρια, στα χέρια. Μια φορά μου το πατέρι άκουσε αυτό που να το τσαλίγει τον Άγιο. Ευθύμα και το τηλέφωνο συνέχεια. Τραν, τριν, τριν, τριν. Μην το σηκώνει, μην το σηκώνει, μην το σηκώνει. Έλεγε ο Διόντας, συγγνώμη, να φύγω. Γιατί τόσοι άνθρωποι ζητάνε εδώ. Με ρώτησε με άνθρωποι που μαζί σου λέει. Ενώ γιατί δεν θέλετε. Είναι ακοπηλιάσιμο την περιοχή. Και τι θέλουν. Να σου καθαμαρίζουμε. Και για τους τολέτε. Μου λέει να σου πω λέει. Το βλέπω με τη χάρη του Θεού. Εδώ όμως που αυτές νομίζουν ότι είναι νεράιδες, βασίλισσες, υπέροχες. Αλλά το μίτσο που τους φέρνει ο Θεός. Για να γίνουν άνθρωποι, αν το πω εγώ, τόσο είναι, με τα πολύ όχρον καιρό θα βρουν, θα μαλώνουν μαζί, θα σταθούν εναντίον και αντίον τους έχω. Ενώ αυτός είναι αυτός που με αυτό που με το είδα τους ίδιες διάλεξαν. Αυτός είναι αυτός που σε διάλεξε, το καταλαβαίνετε. Αλλά λοιπόν το πω αυτό, λέει, και έτσι δεν λέω τίποτα. Άμα βρω καμιά ταπεινή πολίτη, το λέω. Ταπεινή που να μην έγινε ο αυτό είναι το χιούμορ, σας λέω, και η υπομονή που κάνει ο Θεός. Έτσι. Και σε αντιμετωπίζει πραγματικά σαν έναν ήπιο το οποίο έχει ελπίδες. Τις πιθανότητες να εξελιχθεί σωστά. Ούτε ενοχές, ούτε καταδίκες, ούτε νομικισμοί, ούτε τόνο και άλλο, τίποτα, τίποτα. Μια τεράστια οικονομία και μια τεράστια καρδιά. Αυτό είναι ο Χριστός και αυτό είναι η Εκκλησία. Τώρα αν έρχεται το καταλαβαίνουμε αυτό, όντως δημιουργείται πρόβλημα. Το νομικό πνεύμα μας έχει μεγάλη ζημιά, διότι μας έχει δημιουργήσει ενοχές. Με τις ενοχές όμως, κανείς δεν σώζεται. Η ενοχή δύο πράγματα θα σου φτιάξει, ή κατάθλιψη ή αντίδραση. Ή θα το αποδεχθείς ότι είσαι ενοχός για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνεις. Ενώ κάνεις πράγματα που αυτό μου τα έβαλε μέσα μου να παρέχει. Ή θα την έξω πάντα στον αέρα. Ή θα πάτε στην κατάσταση, θα την έξω στον αέρα. Και σε δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι αθεία. Έτσι. Αυτή η επανάσταση κατά του Θεού. Η οποία έχει θεολογικές αιτίες. Δηλαδή έγινε σωστά. Πολύ καλά. Είμαι εγώ που του Θεού, βέβαια. Πολύ του αγαπώ. Πιο πολύ είναι πολύ πληγωμένοι άνθρωποι. Από λάθος θεωρείται. Βέβαια το χέρι το δικό μας είναι έτσι, αλλά αναστήρα έχεις να πάρουν αδιάφορους σας βάλουν κατά σας κάνεις κατάλληλες ερωτήσεις, θα δείτε τι θέλω. Είστε αυτό που νομίζετε. Ενώ οι Άγιοι είναι πολύ διαφορετικοί. Γεμάτη σου να είναι γεμάτη έλεγε, γεμάτη από μια κατανόητη ας πούμε συμπάθεια, τα γράφει μια, μεταφέρουν αυτή την ευθεσία που αισθάνομαι, μεταφέρουν σε σένα. Και ξαφνικά αισθάνεσαι χαριτωμένο και υπάρχο και γιο και φούκλο και μια χαρά. Και έτσι κατά τι είναι αυτό, είναι τόσο γοητευμένο ο Θεό μαζί μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γοητευμένο είναι ο Θεό που δεν θέλω να πω. Όπω ακριβώ η μάνα μου παίρνει το ασημάκι το μωρό και το γαϊδέτρε, τι κούκλο είναι. Έτσι είναι ακριβώ και ο Θεό που δεν θέλω να πω. Και με το πρώτο αυτό, χαρίζει πάνω σε αυτή τη σχέση αγάπης, μια ακόμα μεγαλύτερη σχέση αγάπης και δίνει τα χαρίσματά του και δίνει πραγματικά όλη την ομορφιά και τη σοφία που έχει. Όταν την πρώτη ώρα, ο λόγος του Χριστού που λέει «Πίσατε φίλοι στο Μωμονά». Πίσατε. Φίλοι, κάντε φίλοι στο διάβολο.
Πώς ακριβώς. Μαγωνάτσα τη Κίας. Α, μαγωνάτσα τη Κίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να δείξει ότι, κοίταξε, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το Θεό τους, έτσι, τους πώς θα λένε, τους ικανοποιείς τους, δέχεσαι και λοιπά, γιατί έχεις κέρδος από αυτό. Ναι, αυτό. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να σταματήσουμε, αλλά να γίνουμε σε λίγη μια συζήτηση για να ρωτήσω αυτό. Έτσι. Μας είπατε πριν ότι δεν υπάρχει κληρονομήσιμο έτσι που να παίρνουμε κακό, παρόλα αυτά εμείς είναι... Ενοχή. Ενοχή. Βέβαια, τα άλλα πολλά κληρονομούνται. Φοβίες, η... Τι είναι αυτό που κληρονομείται και μας γεννιόμαστε μέσα στο ράνι τελειπάλλη. Αυτό που κληρονομείται, που ίσως διαρώτησε, είναι αυτά τα οποία ψυχολογικά και βιολογικά ακόμα επέφερε στους προγόνους μας και στα βομάδα που είχαμε. Συγκεκριμένοι. Αυτό κληρονομείται, σαν βάρος μέσα μας, όπως κληρονομείται και το αντίθετο. Δηλαδή, η πραγματική, ας πούμε, διάβηκε και το φως και η κατάσταση της κοινωνίας του Θεού και οι συνέπειες αυτές είναι πάντοτε ψυχοβιολογικές, αν ξέρετε. Η σχέση με τον Θεό και ψυχοβιολογικές συνέπειες. Δηλαδή, καταρχήν σε ψυχικό επίπεδο, πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες έχουν να κάνουν με πνευματική, πνευματικά έλλειμματα, ψυχικές ασθένειες. Και μάλιστα πιο δεδομένες, κατάρρευση, ας πούμε, το άγχος έχουν να κάνουν καταρχήν με μια πνευματική στάση, την επιμένει. Προτού γίνονται αλλιώσεις τέτοιες νευρολογικές, να χρειάζονται πνεύμαση φαρμακολογική. Έτσι. Λοιπόν, αλλά και σωματικές καταστάσεις, αλλιώσεις που φέρνει πνευματικές, θα κληρονομούνται. Στα παιδιά. Μπισκερολέτη μια διδασκαλία άρρωστη. Μια στάση ζωής. Ένα lifestyle, ας πούμε, που είναι λάθος, πληρονομείται. Και αυτό. Και από το αντιμετρή, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι. Αυτό καλλιεργείται, δεν πληρονομείται. Πεταλύεται από το γονέα που με στιμάζει το παιδί, πρέπει. Μια λάθος στάση ζωής δεν είναι τελείως. Πώς τη στιγμή που γεννείται, ενώ πληρονομείται με το που γεννηθεί, ένας άνθρωπος το πληρονομείται, γιατί ομονιμότητα. Και βιολογική μερικές φορές, αλλά και επίκριτη. Δηλαδή μέσα από την άμεση διδασκαλία που αρχίζει από το πρώτο λεπτό της εμφάνισης στον κόσμο, από το πρώτο λεπτό της σύνδεσης του ανθρώπου. Δηλαδή το παιδί καταλαβαίνει τα πάντα. Και μετέχει όλη τη ζωή από την πρώτη εβδομάδα που είναι στην κοιλιά της μάνας. Έτσι. Δηλαδή αυτοί είμαστε δεσμοί όλων των γενεών που έχουν προηγηθεί. Και των ελαφρών των κατορθωμάτων και των προβλημάτων που δημιουργήσαν. Ναι, αυτή υπάρχει βάρος. Και βέβαια, η νόμη χάρη του είναι ελευθερώση από την κληρονομικότητα, να ξέρετε. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ να ζητάμε να αλλάξουμε ένα σώμα από τον άλλο, να αλλάξουμε στον άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο και πιο πάνω στο πράγμα. Αν δείτε πως είναι φτιαγμένος ο ανθρώπινος υπέρχομος, θα δείτε τι. Και σήμερα θα τα ξέρω με πειραματικό τρόπο. Έχουμε γιατρούς εδώ τίποτε. Κανένα. Λοιπόν, να δείτε πως μιλάνε δυο καθηγητές, ας πούμε. Και μάλιστα άντιοι. Οι οποίοι έχουν μάθει ο ένας να απορρίπτει τον άλλο πάντοτε. Αν είναι σε κουλτούρα την αγγλική, την ακαδημαϊκή κουλτούρα. Και είναι θεσμός. Αυτό το τσίτρο σου με κάποιος είναι. Και όταν σου αφιερώνει το γνωσιολογικό σου σύστημα για να σου βοηθήσει να σε κριτική σκέψη. Και εκείνη τη στιγμή έχουμε στο κεφάλι στο monitor. Είναι απολύτως θυμικό και σου με καλή διάθεση ότι έχει πέσει έξω. Και το ψώπτο να έχουν ετοιμάσει την εμάχη. Τη στιγμή ακριβώς που προφέρει την καταδίκη του άλλου, το πιο γλυκό τρόπο που είχε να δει Γιάννη, είσαι πολύ καλό αγαπό σε κάνω να πάρει ευχή να πάρει και το αμέσω. Ο εγκέφαλο ετοιμάζεται για άμυνα του άλλου. Και όχι μόνο δεν αλλάξει, αλλά τη στέκεται απέναντι εκείνη τη στιγμή την αυτοτέλεια, την βιολογική και την αρχιστική. Η αγάπη για τον εαυτό μας είναι το πιο πολύ των πράγμα που έχουμε για να μην γυρίσουμε στην κατάθεση. Όταν κάποιος αμφισβητεί την τελειότητα του και την τελειά από κατάθεση, το αισθάνεται αυτό η ψυχή και αντιστέκεται. Δεν είναι έτσι. Μα άρα σε είδα που το έκανες. Δεν είναι έτσι.
Αν τα βλέπατε όλα αυτά, είχατε τεράστια συμπάθεια για τον άλλον. Όπως είμαστε φτιαγμένοι και κυρίως με τα αυτοδικά, που η χάρη δεν είναι φανερή και ορατή, ούτως ώστε να την αλλάξει. Ξέρω εγώ τώρα, είμαστε φανερή, και τα αστεία είναι πέσω ότι είναι στραβό. Μα θέλουμε να πάει. Είναι υπέροχο βιό. Ο άνθρωπος που έχει υπερβάλει ο ψυχικά υγιής. Γιατί, διότι δεν έχει ανάγκη την αρκιστική οπειότητα στην αντιπαρήγουσα. Τα νευράνια πράγματα είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας και είναι φυσιολογικά να συμπάρουν μέσα στην Εκκλησία. Όταν άνθρωπος σε κατάσταση χαρίτως και εδώ ο τίτλος Χριστιανός, αγαπάει και τις πέτρες ακόμα. Γι' αυτό και λέω πως θα σου πω αυτή τη φοβερή κουβέντα. Φοβερή γιατί είναι στον αέρα τη ψυχολογία. Θα σε λέω εγώ, είμαι ψυχολόγο, δεν θα ξεκινήσω. Κανένα ψυχολόγο δεν θα σα πει κατανόμη να λύσει παροξυγόνα αγάπη. Δηλαδή, μόνο όταν θα αγαπώ παροξυστικά πολύ, τότε σε καταλαβαίνω. Εμεί θα λέγαμε το αντίθετο. Ακριβώ το αντίθετο. Για κάτσε καλά, μην τεγόνε και σε αγαπήσω, πρόθυρα σε καταλάβω. Διότι αλλιώς θα επενδύσω σε ένα, θα με χωροτήσεις με την αγάπη σου και θα με καταστρέψεις. Με την αγάπη μου θα είμαστε να χωροτήσεις. Κι όμως η στάση του Αποστολικού είναι ακριβώς δεν κάνω κατανόμενες εις παροξυσμό αγάπης. Είναι με μια αγάπη που είναι ιδιοξία και οδηγεί σε παροξυσμό. Θα σε καταλαβαίνω. Αλλά τελικά τι καταλαβαίνω σας. Και με το χώρο που θέλω να κάνω. Αυτό είναι το έργο του γυμνάματος, γιατί το έργο μας λέει πολύ ωραίο. Το ίδιο πνεύμα, και πώς έρθες αυτό, πάρεις την εξομολόγηση και λες όλα τα στραβά που κάνεις, ξανά έκανες, έκανε ένα συμπολίτη και φύγω, πας και ξαναπιάσαι ένα φρόσιο, ωραίος, και νιώθεις ξανά, ότι είσαι πατέρα σου, λόγω του πατέρα. Το φάτσο ξανά ισχύει. Μα έμονα λοιπόν πριν από λίγο αυτά που έκανε τα στραβά. Τώρα γιατί να σε κάνω. Γιατί νιώθεις υπέροχα. Γιατί ο Θεός σε βλέπει πάντοτε σαν παιδί του, σαν δικό του όνειρο, σαν τον εαυτό του. Να πω και κάτι βαρύ εδώ, σαν να πω πιο πολύ ότι είναι αυτό ένα μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, ναι. Μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Μόνο ένα, πάλι. Ο Ριγέτης γιατί καταδικάστηκε αν είδε έτσι τα πράγματα που θέλετε. Γιατί, είναι το πιο εύκολο πράγμα να το πρωτίστασε. Γιατί είπε του Θεού ότι την ανθρώπινη μου φύση δεν έκανε σωστά, δεν έκανε όπως έπρεπε. Έχει αλλοτώματα. Δηλαδή έτσι ουσιαστικά να γετιώθει μέσα την ανθρώπινη του φύση. Αλλά έχει ένα φοβερό εμπόριο. Εμπόριο, λεγόταν σεξουαλικό. Πρώτα θέλει να καταλάβει να δικαιωθεί μέσα την ανθρώπινη του φύση και να κάνει τον υπέροχο ασκητή, τον πάνω ευρισκόμενο τελώ από τα πάθη και τη ζωή του νου. Το παλιό όριο του φιλοσόφου, είναι από τον οποίο εδώ η αρχαία γέννηση φιλόσοφου είναι υπερεγκρατή. Έχουν μανία με την σεξουαλικότητα και εδώ δεν μπορούν να την αντέξουν. Είναι για μάλλον τα ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα απορρίσει κατά τη σεξουαλικότητα. Ξέρετε αυτό. Και μάλλον δεν το ξέρετε. Αν το ξέρετε αυτή που. Αλήθεια είναι όταν ρωτάνε τον Πυθαγόρα οι μαθητές του, πότε με συνοσιάζουν, δάσκαλοι, μπορώ να έχω καμία σχέση με καμία γυναίκα που αγαπώ. Έλεγε, όταν βγουν οι γενέστες, αυτό ο ασθενέστερος. Δεν είναι πιο αδύνατος να σε όταν ρωτούσαν τον επίκουρο που είχε φύγει, τι λέτε για τα Αφροδίσια. Ουδέν από τα Αφροδίσια όνεισαν. Αγαθόν δε η κοινή έβλαψε. Δεν οφείλησαν σε κανένα από τα Αφροδίσια. Μάλιστα, που ήρθαν να σε βλάψουν, αν δεν σε βλάψουν κιόλας. Αν υπερεγκρατείτε οι χριστιανοί, όταν εμφανίστηκαν και παντρεύονταν τι κάνανε, τους έλεγαν όλοι φιλοσώμα των γέννων. Μα δεν τρέπεστε. Εδώ ο μεγάλος πλατωνικός φιλόσοφος και ιερέας του μαρτύρου των αδερφών, ο Πλούταρχος. Έλεγε, κοίταξε να δεις, άμα έχεις παιδιά γυναίκα, μισθά τα φώτα. Όταν έχεις σχέση μαζί της, γιατί μπορεί να την επιθυμείς ξανά. Και να δεσμευθείς από το κάρος της. Τους χριστιανούς τους βλέπουν σαν εντελώς παραδομένους. Ακούσε εκείνη
γυναίκες. Γιατί για μας η σωτηρία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η αυτοδικαίωση της ανθρώπινης φύσης. Αν κάνετε αυτοδικαίωση της ανθρώπινης φύσης, είστε εξωτερικός, είναι επικίνδυνο. Γιατί? Μα γιατί θολώνει το μυαλό, ναι ή όχι. Δημιουργεί πάθος. Πρέπει να απολογήσει από αυτήν. Και η αρχαία γλώσσα ήταν αυτό με μεγάλη συνέπεια. Ο Ριγέννης υποθέτει να δικαιωθεί ως αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος όπως ξεκίνησε την καρδιά του. Ήταν μαθητής. Συμμαθητής του Πλοκίνη, του Αμονίου Σακάτου, φιλοσόφου του Ρεμπατουλικού. Κάνα δίπλα-δίπλα. Ο Χρυσοδεβάτης Φάσος και ο Ριγέννης. Και επειδή δεν του βγαίνει αυτό, μας το ευρωχίστηκε. Αυτό το λόγο σε βρισμάχιους ασκητική κολόγωση της φύσεως. Κολογώνει στη φύση το συνέστημα, το νου, αδελφοί μου μεταξύ τους ξέρετε, αλλά κάποιοι είναι μεταξύ τους. Δεν έχουμε εμείς συνέστημα, έχουμε, είμαστε μόνοι, καθένας έχουμε, πώς το λένε, δεν έχουμε, δεν χρειαζόμαστε συνέστημα. Μα η συνέστημα δεν είναι ολόκληρος. Πάει το συνέστημα, πάει και το αυτό, πάει και το σώμα, πάει και πάνε και επιθυμίες, κάνω αυτό που γίνεται, κανένα κούτσο και μισό. Γι' αυτό ακριβώς πολέμησε τον Παραδάμο ο Κινάτης, ο Παραδάμος. Δηλαδή για λίμωνο έλεγε ο Παραδάμος, έλεγε ο Παραδάμος, εγώ έλεγε κάτι το βλέπουμε, το νου με το νου, τι συναισθήματα, δεν έχει ο Θεός συναισθήματα και τα. Και έλεγε ο Παραδάμος, είμαι η λίμωνο του Θεού, είμαστε χώρι σας. Εμείς γάρα, ο Θεός για να κοινωνεί του Θεού, δηλαδή να είναι. Εμείς δεν το κοιτάμε το Θεό με το νου μας, ρε. Είμαστε κοινωνοί, μετέχουμε σωστηματικά, δεν μετέχουμε. Και μόλις δεν υπάρξει. Φυσικά μια ολόκληρη θεωρία του εαυτού που έλεγε αυτό. Μας έχω κάνει αυτό σε μερικά πολύ δύσκολο. Δεν το έλεγα στο ποιητά. Ευτυχώς. Γιατί δεν θα πει στο πω, θα διαβάλει προς το παρόν. Ναι. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι το εξής. Λέγεται ότι ο Χριστός πάντα άνθρωπο θέλει ότι είναι και η συνεπίκρωση να επιθείας ελθεί. Παρ' όλα αυτά που ανατελούμε ότι και στη σημερινή εποχή, αλλά και διαχρονικά, δεν είχαν τη δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό. Νομίζω και σήμερα υπάρχουν και χώρες που δεν γνωρίζουν καν την ούτε ακουστικά. Αυτό πώς το. Καταρχήν είστε εμείς γι' αυτό, δεν είναι. Αν είστε. Εφόσον όμως φταίμε εμείς. Αφού σου είναι δευτεραυτή. Όχι, όχι. Ενώ θέλω να πω ότι εφόσον ο άνθρωπος δεν κάνει. Χριστού το αφήνουμε μόνο μία λύση. Την οποία και εφαρμόζει. Ανάλογα με το πώς στέκεται εκεί που στέκεται εκεί, που είναι απέτυχο Χριστός, πώς θα ήταν αν γνώριζε την Εκκλησία και τι άνθρωπος θα γινόταν. Μέσα στην Ορθόδοξη Πίστη. Και αυτό το δρόμο το αφήνουμε εμείς μόνο. Δεν είναι. Προχθές ήμουν στον Οικουμενικό Διάλογο, όχι προχθές, πριν από μερικούς μήνες, σε μια χώρα της Δύσης. Και πήρα το λόγο ένας ρωμακαθολικός θεολόγος, και λέει, συνάδελφοι λέει και λοιπά, αγωνιζόμαστε χρόνια και βλέπουμε λέει ότι οι προσπάθειές μας δεν έχουν απήχηση. Δεν άντεξα άλλο. Και του λέω, άκου εδώ του λέω. Εσύ λέω, εμένα, σαν Ορθόδοξο, με αγαπάς. Πέρασε νύχτα σε προσευχόμενος για μένα. Επιθυμείς τη δική μου κοινωνία, όντως κοινωνία μου, αδελφική και απολύτητη, επιθυμείς. Με κοίταγε έτσι. Καταλάβατε, αυτός ο εκκοινωνισμός αναφέρομαι κάπως, είμαστε σε λίγο, καταλάβατε γιατί. Πέφτουμε στα γόνα του ίδια, δεν είμαστε έτσι για να είμαστε κύριοι μέσα. Αμέσως καταλαβαίνω πρέπει να κάνουμε παραχωρήσεις. Γιατί, και να θύμα, δεν είναι. Όταν αγαπάς κάποιον και κάποιος έχει παρεξηγημένος μαζί σου. Αλλά θες να συνεχίσεις να είσαι μαζί του, να κάνεις παραχωρήσεις. Θα πεις εκείνο, άσο την άκρη. Τ' άλλο, άσο την άκρη. Εσείς λέω, εμείς, τι να κάνουμε στον Οικουμενικό Διάλογο. Θέλει ο καθένας να επιβάλλει ουσιαστικά την ιδεολογική του. Αυτή πάνω στον άλλο, ναι. Για την εξουσία του. Εγώ σαν στέλνει το εξουσιακό, δεν είναι. Γιατί τα λόγια έτσι. Α, δεν θα βάλουμε στα πρακτικά. Ότι ο Οικουμενισμός χρειάζεται για την Αγία ο Πνεύμας. Το βάλουμε στα πρακτικά. Τον καταλάβουμε όμως. Καταλάβουμε τι λέω. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Χριστός. Είμαι χριστιανή, ο Χριστός είναι η ειδονάτηση. Ενώ σε χριστιανή δεν το έχει ειδονάτηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν αντέχει κανένας. Αν δει αυθεντικό χριστιανό να παραμείνει κρίσιμα στον εαυτό του. Και άθρος.
Θα σου λέω σπαθό. Το ξαναλέξω τελευταίο. Δεν αντέχει άνθρωπο. Δεν αντέχει άνθρωπο σαν διαξιδικό χριστιανό να παραμείνει άνθρωπο. Δεν αντέχει. Α. Δεν αντέχει αυτό. Το τεράστια δωρεά που η τεράστια άσκοπη δωρεά που ο Θεός ο ίδιος που έχει είναι ένας Άγιος. Τους αγαπάει, δεν ξέρετε γιατί. Και αρκετές σας αυτό, σας αυτό. Τι μάθαμε έτσι. Γιατί σου είμαι τόσο πολύ. Αν κανείς στα τίτρα για το Θεό, γιατί δεν βγάζει προς τα έξω. Χωρίς να το θέλει, σαν ο στρατήρας δημιουργεί πιστούς. Καταλάβετε τι λέω. Γιατί είναι ένα πράγμα και δεν κάνει. Μόνο η αγάπη μας κάνει. Μόνο η αγάπη μας κάνει. Το ξέρουμε, είμαστε φτιαγμένοι από αγάπη. Και είμαστε μόνο την τρόπο της αγάπης ξέρουμε. Μόνο αυτή μας επηρεάζει. Μόνο αυτή μας επηρεάζει. Τίποτα. Τίποτα. Όλα τα λένε μορφές θανάτου. Είπατε ότι ήσασταν άθεος. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε πώς εμφανίστηκε ο Θεός στη ζωή σας. Δεν θέλετε να τον μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, θα ήθελα και άλλη μια ερώτηση. Θα βρείτε πάση στο διαδίκτυο, δεν έχουμε και μαγειτοφωνήσει κάποιον. Είπατε ότι δεν κληρονομείται το προπατορικό αμάρτημα. Δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα. Λοιπόν, όταν πεθαίνει ένα βρέφος λίγων ημερών, γιατί λένε ότι η μόνη αμαρτία που δεν έχει ζήσει είναι το προπατορικό αμάρτημα που φέρνει. Αυτή που το λέω, σου ρωτήσατε να σου πω την εξήγηση. Άρα είναι λάθος δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που ακούγαμε αυτό. Αυτό το προπατορικό αμάρτημα γεννήθηκε από έναν άνθρωπο συγκεκριμένο που λέγεται Αγουστίνο και έζησε στη Δύση. Με πολύ συγκεκριμένη περιουσία και μόρφωση δικανική, ήταν φούγαρο δικηγόρο και το μετέφερε αυτό και έκαμε. Προσέξτε. Το πνευματικό λάθος το μετέτρεψε σε παράβαση. Η μεταβολή προοπτικής όμως είναι τεράστια. Καταλαβαίνετε. Άλλο πράγμα να αποτύχω υπαρξιακά σε κάτι. Οπότε κάποιος με βλέπει με συμπάθεια, κάποιος ήδη με έχει συγχωρήσει, κάποιος ήδη που δεν είναι έτσι. Και άλλο πράγμα να έχω μια παράβαση που σημαίνει αμέσως τι. Ότι εγώ τα ξέρω όλα. Όπου δεν είναι ενίπιος, ήξερα πάρα πολύ καλά ποιον έχω να κάνω απέναντί μου, που δεν ήξερα να είμαι ακριβώς. Έπρεπε το Θεό Πατέρα μου και πέρα, τίποτα άλλο, δεν μπορούσα να συλλάβω τις συνέπειες της πράξης του, καταλάβατε. Και το κάνω και επίτηδες. Άλλη παράβαση. Βλέπω το κόκκινο, λέω τι υπέροχα τώρα το έχω με τον κατόμο, εγώ δεν θα σταματήσω. Και τους δώσω πού και περνάω, πού είναι παράβαση. Και αυτό θέλει νομική πληρωμή. Το άλλο είναι αστοχία. Σημαίνει ότι δεν κατά βάθος έφερα το λαθό, αλλά με λάθος τρόπο. Γι' αυτό και βλέπετε οι πατέρες να έχουν τρομακτικό έλεος για τον αμαρτωλό. Ο Δαβίδης ο Παγίδης θα είναι γράψει την εξής φοβερή φράση. Ακούστε την. Ο του κακού εχριέμενος, ο σαραδού, ο αρίστος του δοκούντος, ούτως μετέχει κατά αυτού. Καταλάβατε, αυτός που κάνει τον κακό, γιατί του φαίνεται ότι είναι το καλύτερο πράγμα, αλλά το κάνει. Πως άλλο μέρα, αυτός μετέχει στον εδώ. Φοβερή κουβέντα η οποία τεινάει στον αέρα κάθε νομική σκέψη, δεν στα λέω, δεν στα λέει. Αν θα σου πει καστήρι με το πείτε. Τον εσκόντωσα. Ξέρω ότι είχε χωτήσιο, θα σου πει εδώ. Καταλάβατε. Αλλά ενώπιον του Θεού με θέλα πάρα πολύ αυτό που σας είπα, η νηπιότητα. Και θέλει με την αγάπη να μας συγκινήσει να οριμάσουμε. Και αυτή η αγάπη μια φορά παίρνει και με τη μορφή λίγο, άμα είμαστε λίγο παραπάνω άρρωστοι από ό,τι πρέπει, παίρνει και με τη μορφή ως πειρασμού. Αλλά ο πειρασμός είναι όπως φοβερή στο μικρό το παιδί, πάλι που φοβερή στο μικρό το παιδί. Μην τυχόν το κάνεις αυτό, αυτό είναι ο πειρασμός. Έρεται ο πειρασμός όμως όταν αρθεί η δική μας η βασική στάση. Καταλάβατε. Γι' αυτό και όλοι οι πειρασμός δεν έχετε μεγάλο πειρασμό, να ξέρετε ότι ο πειρασμός αυτός, όταν έρθει ο πειρασμός, θα στραφεί κανείς στο Θεό και να ρωτήσει. Τι γίνεται, τι έχω κάνει. Τι σημαίνει εδώ, τι δεν πάει καλά. Αυτό η χάρη, η άμεσα ή και με έναν βοήθεια του πνευματικού, θα το αποκαλύψει το πράγμα. Και μετά
θα φύγει και ο πειρασμό. Δεν έχει λόγο να υπάρχει. Αντί να έχει πιάσει το πειρασμό, και φύγε τώρα, φύγε τώρα, φύγε τώρα, φύγε τώρα, τι φύγε, πού σου ωφελεί. Αφού έτσι πρέπει να γίνει τώρα, αφού δεν καταλαβαίνεις τελείως. Ένα χέρι κάτω, είδα και όχι κάτω. Μιλήσατε πριν για τους αυθεντικούς χριστιανούς. Είπα. Για τους αυθεντικούς χριστιανούς σαν κλίμα. Δεν πήγαν κολολάτρες. Αυτοί είναι μερικοί από αυτούς που θέλουν μαγείους. Σαν τη γεωργία, όλοι αυτοί που λέμε, τι είναι αυθεντική γεωργία. Όχι, όχι, όχι. Με την έννοια ότι μπορεί να μην είναι σήμερα. Αυτή είναι η γνωστή αφεντική της εκκλησίας που έχουν περάσει από τη σχέση της εκκλησίας ως Άγιοι. Μπορεί να μην είναι και αυτοί εγώ τώρα. Και δυστυχώς την αγγελμα και εμείς. Αλλά αυτοί οι γύρω είναι οι άνθρωποι τους οποίους μαρτυρείς είναι της εκκλησίας και εμείς μαρτυρούμε. Ξέρω, εγώ είμαι πέρα για το πατέρα Φαρκινάγιος. Τούτο εδώ, τι θα μας κοινώσει που το ακούσει. Για το αγγλίο του, το μακρινό πνευματικό, ένα άγιο, ένα μικρό άγιο, μεγάλο άγιο. Ο Γκρίτ Περβία θα το διαβάσει. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς. Ήθελα να μπούμε στη διαδικασία, στην οποία είναι και τελικά ευτυχία, έλεγα σε μια ομιλία που τελευταία, ότι μόνο η κατάσταση που έχω γνωρίσει ευτυχία, εγώ τουλάχιστον, είναι η μετάνοια. Δεν υπάρχει άλλη τότε ευτυχία στη ζωή. Το δεύτερο είναι παρά είναι να χτυπά τον άνθρωπο συνέχεια τον άνθρωπο για να δικαιωθεί. Και αυτό σου αρνείται. Δικαίωσε και δεν το του ζητά. Και τι θέλει να σου δώσει δικαίωση, σήμερα θα αργήσει τη δική του δικαίωση. Αν δεν του ευγάρει, όλο το δεύτερο το δεύτερο είναι. Έχει δει κανένα από του πιστεύω ότι θα χώρε γιατί έχω άδικο. Α, δεν έχει δει το άδικο. Αν όμω είναι κάποιο άδικο μέσα, δεν είναι. Αρχίζει κατάσταση εκ των άνθρωπων. Και το χειρότερο είναι ότι έχει άδικο. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει άδικο. Παραδείγματο. Καμία περίπτωση δεν υπάρχει να μην έχουμε κάπου άδικο. Ή εδώ ή εκεί. Ή παραδείγμα. Μπράβο, αυτό είναι η μετάνοια. Είναι μια κατάσταση μεγάλη ευτυχία. Καταρχήν, η μετάνοια είναι μια ερωτική κατάσταση. Ξαφνικά αρχίζει ο Θεός και σου λέει λίγο την ομορφιά του, λίγο τη σοφία του. Και καταλαβαίνει εσύ ότι είσαι άσχημο και άμορφο. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις. Σημαίνει ότι αρχίζεις και εσύ σιγά σιγά να σου μοιάζεις. Και αρχίζεις να βρεις και να έπρεξε πάνω στο πρόβλημα. Και αυτό είναι στοιχεία. Μόνοι άνθρωποι που γνώρισα εγώ προσωπικά, οι οποίοι θα μπορούσα να πω ότι το έχει σημαίνει, ήταν άνθρωποι που είχαν παραμένει. Και τέτοια υγεία μετά, γιατί δεν μιλάω για τα μέλια ενοχική. Γιατί όμως και η ενοχή είναι κλεισμένη στον εαυτό. Ενοχή σημαίνει ότι εγώ δεν έχω την εικόνα του εαυτού που θα ήθελα να είχα. Μετά είναι μια υπέροχη κατάσταση. Έχει συνεχώ το ερωτικό αντικείμενο μπροστά. Γιατί δεν είναι άξιο, δεν είναι καλά. Τι πράγμα είναι αυτό. Και στον βαθμό που το λες αυτό, ξεκαθαρίζει το κορίτσι μέσα σου και βλέπει τα ρόλια σου. Και αρχίζει η υπέροχη θεραπεία μετά. Σιγά σιγά. Και όσο τον βλέπει περισσότερο, τόσο πιο πολύ αισθάνεσαι την ατέλεια. Και στο τέλο είναι μια υπέροχη κατάσταση. Όσο είσαι ευτυχισμένο μαζί και αισθάνεται ότι είναι παντελώ. Έτσι το βλέπει τι άλλοι έχουν αυτό το πράγμα σου έβαλε με την πλάτη και ταυτόχρονα τα βλέπει ότι περπατάει πάνω στη θάλασσα. Δηλαδή όλη του η αγάπη για τον εαυτό, να το πούμε λόγω του ψυχολογικού, ο αναρχισμό μεταβάλλεται πραγματικά σε αγάπη του Θεού και με τον τρόπο αυτό, γιατί τώρα είναι τον άνθρωπο το κρίσιμο και την αυταπασχόληση που είναι μεγάλη μα αρρώστια. Από τον αναρχισμό πεθαίνουμε όλοι μα. Εγώ. Λοιπόν, μιλήσατε αρκετή ώρα στην αρχή της ομιλίας για το θέμα της αρχώσεως του Χριστού, για το αίτιο. Ναι. Αλλά ξέρετε καλύτερα από μένα ότι και σαρκώθηκε και έπαθε. Το έπαθε. Το αίτιο του έπαθε. Θέλω να ακούσω τώρα. Έπαθε ακριβώς διότι σταματάει τη θυματοποίηση. Η διαδικασία με την οποία συγκροτούμε τις σχέσεις μας και τις κοινωνίες μας είναι η θυματοποίηση. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έχουν μελετήσει αυτό σε μεγάλη λεπτομέρεια στο γυρά. Δηλαδή,
μέχρι το ζευγάρι, μαλώνει. Και ξαφνικά η γυναίκα σαν πιο έξυπνη, εκεί που τσακώνεται και λέει, όχι εσύ τι έκανες εκείνο, τι έκανες εκείνο, τι έκανες εκείνο, ξαφνικά κάνει μια στροφή και λέει, είδες εκείνος ο άνθρωπος τι μας έκανε εμάς, που χρειαχώνει, μας είπε. Αυτό λέγεται από δικό σου στάδιο. Ξαφνικά λέει ο άνθρωπος, ναι, εκείνο ο στραγός, και ξεχνάω τι μαλώνει μεταξύ τους. Και ο στραγός της τον άλλο, πραγματικό ή φανταστικό. Και μεταξύ του ξαφνικά έπαιρνε και λέει, τι ωραία, που είμαστε μωρά, τι μαλώνουν, α, μια χαρά είμαστε. Εκείνο το φταίει όλα. Οι ανθρώπινε κοινωνίε και τα έθνη ακόμα ψυχολογούνται με βάση μια φαντασιακή, φανταστική θυματοποίηση πάντων κάποιου. Είναι ο πολιτικό άγχο, ο οποίο φταίει και επειδή φταίει, εμεί. Αυτό από την άλλη βέβαια θεωρεί ότι εμεί είμαστε οι προβλημάτε, εμεί είμαστε οι αστόχοι, αυτοί οι τόρκοι είναι για μα. Για όλα αυτά αυτοί μα κάνουν να δείξουμε μια περίοδο. Για όλα αυτά είναι εκείνοι μα κάνουν αυτό το δρόμο. Όχι, είμαι εκείνοι μα κάνουν. Και έτσι χτίζονται όλε οι ανθρώπινε συλλογικέ ταυτότητε, οι οποίε είναι φανταστικέ. Οι μαζικέ ταυτότητε όμω είναι σχεδόν τελείω, δεν έχουν πραγματική βάση πάντοτε. Έχει το ρωσό λοιπόν και στο σταματάει αυτό. Αν είναι μια παράνομη κίνηση, να πει ότι εγώ που δεν φταίω σε τίποτα, φταίω εγώ. Καταλάβατε τι είπατε προς το οποίο. Όχι, δύο άνθρωποι μαλώνουνε. Μαλώνουνε. Λοιπόν, και γίνεται σκοτωμόξο. Και πια βγήκα ένας τέλος, λέει, παιδιά. Εγώ φταίω αυτό που έγινε. Γιατί, ξέρω εγώ, θα μπορούσα εγώ να μου πω επένεις αυτή τη στιγμή. Πείτε με την πράγμαση. Και πράγμα δεν έχει σκοτώσει το ξέρω αυτό. Αυτή είναι η σταύρωση του Χριστού. Καταλάβατε. Αυτό φαίνεται, σα είπα, είναι υπέρμα του νόμου. Λέμε εξηγόραση σημάση τη κατάρα του νόμου. Είμαστε υπό τον νόμο. Είναι κατάλληλο ο νόμο. Αυτό που είναι νομικά υπεύθυνο, και όχι από πάνω του έχει το σιγό του νόμου, τον οποίο έχει παραβεί. Και έρχεται κάποιο σημάδι, σου λέει: λοιπόν, δείτε τι συνομιλίε νόμου και λοιπά, βάσαμε και αυτά, και εγώ φταίω. Αντικαθιστά. Την θυματοποίηση και μια αυτόνομη αυτοπροσφορά στην δωρεά αγάπη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό γιατί χωρίς αυτό δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε ένα σε νεκρό. Ένα σε τον νεκρό, την οποία διάνει μετά από λίγο, να στείλει ναι, αυτό είναι που θέλω. Αλλά δεν είναι κόλαση μα, αν δεν ξέρουμε τη γλώσσα αυτή. Τη αντιμετωπίσουμε τη αγάπη. Μετά. Αλλά εσύ δεν είναι μια κοινωνία που να το κάνουμε αυτό όλοι. Νιώθω άσχημα σήμερα και να σου λέει γυναίκα σου, συγχώρεσέ με. Θα έπρεπε να είμαι πολύ αργός. Ξέρω να σου δίνω χαρά αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν γίνεται. Ε, να δεν γίνεται. Είπα εγώ τι γίνεται. Κι όμως γίνεται. Καταλάβατε. Αυτό και είναι αυτό. Αυτό ακριβώς κάνει ο Χριστός. Αυτό κάνει ο Χριστός. Καταλάβατε. Να το πούμε ένα παράδειγμα. Το οποίο το έχω πει κανένας φορές και ίσως είναι γνωστό. Το παράδειγμα του τραπεζιού του μεγάλου με την τροφή στη μέση. Όπως ακούω τους ομιλίες μου, κάποτε ένας ασκητής δεν ζητάει να μάθει την απαράδειγμα και την εικόνταση. Το ξέρετε αυτό. Πέρα και το και κάνει προσευχή. Και το πάει ο αγγελός του, σου δείξω να πάρει, λέει την αγορά σου και την κόλαση. Να πάω να αρχίσω την κόλαση την πρώτη. Το πάει λοιπόν σαν ένα μεγάλο δωμάτιο. Σαν το τούτο του εδώ, και στη μέση ένα τραπέζι μεγάλο σου το δωμάτιο. Στη μέση του τραπέζι υπάρχει φαγητό. Δύο γύρω από αυτά, με τεράστια κουτάλια. Το φαγητό το φτάνει μόνο. Αλλά κάνει να το φέρει στο σώμα του. Γιατί βρίσκει του τοίχου, αυτά στα κεφάλια των άλλων, και είναι ένα πανζουλισμό εκεί μέσα. Λέει, τι μου είπε ο λέω για πάνω. Πάμε να δούμε και το παράδεισο. Πάει σε ένα δίπλα δωμάτιο, ακριβώ είναι το βρει στη μέση. Φαγητό στη μέση, τα τεράστια κουτάλια στη μέση και επικρατεί ευτυχία και χαρά. Και αυτό είναι ο παράδεισο. Τι κάνει, ένα τεστάλιζε το πέναντι. Ναι, αλλά αυτή δεν είναι τόσο εύκολη ιστορία όσο ακούγεται.
Το να πεινάω εγώ για τροφή, για συνέστημα, για έρωτα, για αγάπη, για υποστήριξη, για εκτίμηση, για αυτά και να πεινώ σε σένα. Αυτό ακριβώς είναι το μυστήριο του Σταυρού. Καταλάβατε. Αντίρα σε κάνω θύμα μου, σου προσφέρομαι. Θύμα μου, που είσαι τι που δεν μπορώ να φάω. Πάρτε μια με το τάξιο και πάλι. Δεν είναι αυτονόητο να πεινάω εγώ και να ταΐζω όποτε πεινάτε που είσαι αυτή κάθε ποτέ να ταΐσαι έναν άλλο. Ακριβώς αυτό όμως είναι το μυστήριο της ζωής, το μυστήριο της όλης ζωής και το μυστήριο αυτής της ζωής. Αλλά αυτό είναι η δασκαλία του Θεού, δεν είναι αυτό. Ποτέ στην ψυχολογία δεν βρει τίποτα από εδώ. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Και όσο όποιο ψήπατε, θα σας πείτε τι θέμα που λέμε τώρα. Ήταν τα δύο θέματα. Σπίγε, πρόκειται να πείμε εσύ τώρα. Και είσαι κι άμα και πάνω και πτύρω με τον Ιωτό βέβαια. Γιατί πρέπει να. Αλλά να σου πείμε να είσαι θύμα, πεις δεν σε πληρώνω τώρα. Γι' αυτό ξέρετε, ρωτήσετε με εκεί, γιατί στη θεία στην εξομολόγηση, στην ρωτήκα θα δεις από γρήγορα αυστηρά η εκκλησία του παπά να πάρει χρήματα. Σε το παγορεύει. Δεν μπορεί να πας στην εξομολόγηση που ξέρω εδώ πάρε. Παγορεύεται. Γιατί? Για να σου πει την αλήθεια. Αυτό ήταν το εξάρτητο. Η χιλιάκια σου είναι η εξαιρετική και λοιπά. Πάρε και την χιλιάκια. Θα στη θυσία από εσά. Και μετά. Καταλαβαίνετε. Το απαγορεύεται. Να το ρίξει ένα δωρεάν και το συμπονομίσει. Δεν αμείβεται. Απαγορεύεται να μειωθεί. Για να μπορεί να σου πει αυτά που πρέπει. Και αυτό που πρέπει είναι αυτή η αντιστροφή. Η θεμελιώδη αντιστροφή. Η οποία είναι το μυστήριο του Σταυρού. Σταυρός τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι σταυρός τον εαυτό μου. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο άλλος θα το αποκριθεί. Όπως με ρωτάνε τα κορίτσια οι φοιτήτρες. Κι άμα ο άλλος, είναι και η ερώτηση. Κι αν ο άλλος δεν ανταποκριθεί, δεν μην ανταποκριθεί ο άλλος. Τι του λες τώρα για πάνω. Πες το άλλο. Πες μια άλλη λέξη. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό πνευματική αγάπη. Βλέπετε πώς τα ψυχολογικά, τα πνευματικά είναι προβλήματα. Εμείς τα χωρίζουμε, αλλά φιλοσοφία, θεολογία, ψυχολογία, αυτή τη στιγμή είναι όλα ένα. Και η καθημερινή ζωή και η αιώνια ζωή. Είμαστε, σας είπα, πάσματα τραγικά. Αλλά για αυτό το πρόβλημα στην εξαίσια. Τραγικά είναι να θελήσω όλο το απόλυτο που ζητάμε στη συνέχεια, σε όλα μέσα μας. Να το απολαύω τον άνθρωπο. Τι μαρτύριο. Τι μαρτύριο. Τώρα βάζω να γίνει τέλειος. Εσύ είσαι ατελής, έχεις το δικαίωμα, μόνο δεν είναι. Λοιπόν, και στο τέλος, ο θάνατος, σαν να μην έφτανε όλα αυτά. Τραγικό πράγμα. Και η δάσκηλα στη στόση, στο δημιουργό που σου έδωσε όλα αυτά και για το δημιουργό που έχει τη συνείδηση όλα τα πράγματα. Γι' αυτό ευτυχώς όταν τον ανακαλύψει κανείς σε σωστή του διάσταση, είναι μια υπέροχη κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με εξωτερικούς, ούτε με ηθικισμούς, ούτε με νομικισμούς, ούτε με αναπτυρογραφίες, ούτε με αρχές, ούτε τίποτα, 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 τίποτα από όλα αυτά. Εγώ σου που δεν ξέρω τον Χριστό, ακούγοντα την ομιλία σα, όλα αυτά που είπατε, ας πούμε, θέλω να έρθω σε αυτή την αγκαλιά, στο σπίτι μέσα, όχι από αγάπη ή ως Υιός, αλλά για να κερδίσω κάτι, ως μισθωτός, ας πούμε, να κερδίσω, να γίνω σούπερ ήρωας. Να κερδίζω, ας πούμε, να γλιτώσω το θάνατο, να μην είμαι έξω από το σπίτι. Ξέρετε, γνωστή ιστορία που συνέβη όντως, γιατί μου τρύπωσε και την κυκλοφορία ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. Ένας νεαρός που πήγε, δεν κάνω ένα θαύμα τώρα, δεν σου κόψω το κεφάλι, δεν σου κόψω το κεφάλι, δεν σου κόψω το σημαίνει ότι η αλήθεια πρέπει να σου στοιχίζει. Δηλαδή, αν αυτό ζητούσε στα αλήθεια, το θεωρητικό λοιπόν, την. Έτσι. Αυτό είναι κόψο το κεφάλι. Και φυσικά δεν το κόψω το κεφάλι, δεν θα το καμιά άλλη. Τι έκανε. Αυτό στο όλο κεφάλι έμεινε. Δεν είναι. Η ιστορία τέλειωσε εκεί. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και βλέπετε τον Χριστό. Εκεί ακριβώς που περιμένουμε να κάνει θαύματα, δηλαδή εκεί που υπάρχει απιστία, δεν κάνει θαύματα κανένα. Είναι φοβερό πράγμα.
Γιατί δεν πεθάμε την ευρία. Ένα δύο θεότητες σημαντικότητα. Δεν φάμε σε διπάρει με το πίστο. Μπήκε μόσιο. Α, το χάρισμα που έχω δεν μπορώ να πάω σε ένα στρατόπεδο. Και ως τα πω τι κάνουν όλοι. Και να πάρω το στρατηγό όλους και του φρουρώ της πύλης. Στο γενό όλο, παρέα. Να γίνουν καλό γύρι. Άρα δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Το θάμα είναι βία. Αλλά όταν δει τώρα πως θα είμαστε εδώ ο Άγιος, ξέρω εγώ, ο Φρόνιος, ο Πέστενο, ο οποίος είναι εδώ, ο Άγιος Ιώχρης, πάμε εδώ, αλλά πέρα για ή αν δεν γινόταν η ανάληψη του λέω του μια χαρά. Έγινε η Ανάσταση. Τον είδαμε. Κάναμε χέβαλα. Το ότι κάναμε χέβαλα φαίνεται ότι σκοτωθήκαν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο Χριστός ακούσε. Ψαράδεκ. Αν διάλεγε ανθρώπους σαν εμένα, δεν θα ήταν πιστευτεί. Γιατί εγώ τι έχω να κάνω θεωρίες, να κάνω αναγωγές, να κάνω μυθολογίες. Η διακόμενη είναι γενικώς μια άτιμη φάρα. Γιατί πάντα δικαιώνονται με αυτό. Διαλέγει απλώς τους αράδες, οι οποίοι δεν ξέρουν να τα κάνουν αυτά. Και όλοι φεύγουν και λακίζουν μόλις. Και ξαφνικά αυτά τα φοβισμένα ανθρωπάτια γίνονται κάτι πανίσχυρα όντα και σου λέει, ανέστη, τον είδαμε. Σε βάζω στο ξεκόβο κομματικό σήμερα. Σε κέρδο και κάψιμο. Αυτή είναι μια απόλυτη αναστάσεις. Καταλάβατε. Ναι. Τι λέγαμε πριν για το εκατό. Να ανάληψη. Ανάληψη. Και ξαφνικά αυτό το τεράστιο Νικηφόρο, ας πούμε, φοβερός, μη φεύγω τώρα. Για μένα αυτό έχει μαγική σημασία. Θα μπορούσε να πει, με είδατε, ναι, αλλά στη μέρα δεν θα μείνω εδώ τώρα. Δεν φεύγω, δεν κουνάω από εδώ. Ας σας δείξω τώρα. Πού είσαι πειλάτε, πού είσαι παλισέ, το βλέπεις, πιάσε με, σαν το θωμά. Η χειρότερη δικτατορία που θα μπορούσε να υπάρξει. Να είναι τώρα 2000 χρόνια, να ζει στην Ιερουσαλήμ και να ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός. Και αυτό δεν έχει ανάγκη το ηλεκτρονικά μέσα, δεν ξέρει. Τι λέμε, γι' αυτό τι σκεφτόμαστε, έκανε εξτίνκουση. Μας έκανε εξτίνκουση. Πάω από μακριά, να εξαφανιζόμαστε. Έκανε ένα στραβόλιο λοιπόν εναντίον του. Δεν είναι φοβερό. Και τι κάνει. Φεύγει και αφήνει να ζω, πάει στο σκοτάδι, πάει στα νεμολία, πάει στα αμφισβήτηση. Αυτό τεράστιες αγάπης. Η αρχή θεωρεί Ιησούς του. Την ελευθερία. Δεν τελείωσε ελεύθερα. Θα τον ανακαλύψω και θα τα βρεις σαν εξαίσια. Ελεύθερα όμως και ένα κόπο. Όπως ήταν και αυτός κόπο. Δηλαδή, δεν στο πετάει στο κεφάλι την αλήθεια του. Ο διάβολος τόσο λάθη πια μου το δώσε, αρπάζει και δεν φεύγει. Φύγει, όχι, φύγει, όχι, φύγει, όχι, εκεί. Ο Χριστός μου λέει, έλα, έλα, κάνε. Και κάποια στιγμή του λέει, έλα. Έλα, όπως θες, αν θες. Πάω σε εγώ δεν αξιωθάσαι. Και πάω πίστε. Δεν είναι, δεν σε χρειάζεται. Δεν σε αγαπάει αισθητικά. Και θα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, η αισθητική αγάπη δεν τσακίζει την ελευθερία του άλλου. Γιατί χωρίς ελευθερία ο άνθρωπος είναι νεκρός. Γίνεται ποτήρι. Πάει. Τελείωσε ο άνθρωπος. Δεν αγαπάει πια τότε. Θα αγαπάς και είναι σαν ουλέψε, δεν ποτέ όχι. Τρομάζει, υποκύπτει, πονομεύει, αλλά δεν αγαπάει. Και αν πει ότι αγαπάει, κοροϊδεύει, όπως μας αγαπάει η πολιτική που σε λίγο καιρό πέρα από την ψήφη μας και μας λατρεύουν. Έτσι. Γιατί είμαστε ο μόνος τρόπος να βιοποριστούμε. Λοιπόν, ναι. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι εννοούσε ο Χριστός όταν είπε, αν δεν κάνω λάθος το καιρό του Πάπου, το αίμα μου ευημάστηκε και τα τέχνη μου. Δεν το είπα, δεν το είπε αυτός. Οι Ιουδαίοι το είπε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Όταν σου λέει ο Πιλάτος, βρε, κάνετε εδώ. Τι, είναι αθώος, εντελώς αυτός. Και απαντάνε αυτή τη φοβερή κουβέντα. Το αίμα του ευημάστηκε και τα τέχνη. Και αυτό είναι και θρασύντατο. Σπάει ότι κάνει το αυτό, λες να πες και το αίμα. Λοιπόν, καλή σκορή αυτή. Ας πούμε την άκρη την τυλαστή του Θεού. Να αγάπησες εγώ την προκαλείς. Αυτός θα ήταν σαν να... Πώς το πέταξουν, σαν να καταλυδότησαν τους αυτούς τους. Έτσι, έτσι. Δεν είναι ότι θεωρούν ότι δεν είναι ασήμαντος αυτούς. Δεν είναι τίποτα για εμάς. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και σιγά τα διερωτάς. Πες το έχω σε εμάς.
Και δυστυχώς έπεσε. Κάνω διδασκαλία. Λοιπόν, υπάρχει καμιά τελευταία ερώτηση ή πρώτη τελευταία. Εφόσον λοιπόν έχουμε βιώσει, μάλλον μεγαλώσει με νοητικά συναισθήματα και με όλη αυτή τη διδασκαλία που είπατε προηγουμένως, πώς μπορεί κάποιος να φύγει από το ενοχικό και να αποκτήσει τη μετάνοια. Πολύ ωραίο αυτό που ρωτάτε, γιατί δεν θέλω να φύγω από την ενοχή. Η ενοχή είναι φοβερό ψυχολογικό πρόβλημα, ξέρετε. Με την αδιαχειριζόμενος και ενισχύοντας την αίτηση ενοχές του. Ουσιαστικά διαχειρίζεται το ολόκληρο τον κόσμο έτσι. Δηλαδή, δουλεύει με τις ενοχές και τις ενοχές των άλλων. Παράδειγμα, ο παραλυτικός, ο περίφημος, ο περίμενης της κολυμπίστας του Σιλώνου. Αυτός ο άνθρωπος, την τραγική μορφή, γιατί είναι θεραπευτή. Γιατί χρησιμοποιεί τις ενοχές των άλλων, έτσι, για να ανυψώνει τον εαυτό του καταρχήν. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτό που λέει ότι, κοίταξε, όλοι αυτοί δίπλα μου, δεν θεώρησα ποτέ ότι είμαι αρκετά αναξιοπαθό. Δεν με αγαπούσε. Ούτω ώστε να με βάλω στην πολυπίδρα. Έτσι δικαιώνει τη δική του ανοχή με του αναπέκτου. Και είναι ανώτερό του. Δεν του αγαπώ που να πάρει ευχή, αλλά αυτοί δεν θέλουν με τίποτα να αγαπηθούν, ούτε να αγαπήσουν. Κοιτάξτε τι διαχείριση ανοχή φοβερή. Γι' αυτό το κάνει αυτό την περίεργη ερώτηση. Θέλεις να γίνεις καλά. Ωραία, δεν θέλω 38 χρόνια. Αν δεν σχέδει. Και γι' αυτό λέει η παράδοση ήταν αυτός που, όπως λέει, το χρησιμοποιήσε. Ναι, το χρησιμοποιήσε και αυτό. Ήταν εκεί. Του διέλυσε το ψυχικό υποδόμημα. Ξέρετε, σήμερα δουλεύουμε τις ενοχές πάρα πολύ των άλλων και τις δικές μας. Γίνεται ένα διάλογος. Μια και συνδιαχείριση αγαπάνε. Γι' αυτό και το να φύγει κανείς από αυτό το πλέγμα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δει άλλα πράγματα μπροστά του για να ελευθερωθεί από την ανάγκη να κυριαρχεί πάνω στους άλλους. Χρησιμοποιώντας ενοχές και ο ίδιος να διαχειρίζεται τη δική του ενοχή μέσω των ενοχών των άλλων. Να δει άλλα πράγματα, δηλαδή. Δηλαδή, μερικά πράγματα που λέμε, την τελεία θελεσία της αγάπης του Θεού, την τελεία υπερβολή της αγάπης του, την τελεία υπερβολή της εξάρτησης, την τελεία υπερβολή του να εξομολογούμε κάθε μέρα 10 φορές και να λαμβάνω άφεση, διαιρεί την ηθική εντελώς τάσου. Το έκανες, και το ξανά έκανες, και το ξανά έκανες, και το ξανά έκανες. Πάει η ηθική. Καταλάβατε, ήταν στο τέσσερι, δεν είναι, δεν το δέχομαι αυτό. Καταλάβατε. Ξέρετε την ιστορία του μοναχού που πόρνε με το πρωί και ξεχωρίζει από το βράδυ, ξέρετε. Όχι. Την λέγεται στο γεωργικό και είναι η πρώτη ιστορία στον όλο τον τόπο. Ένας μοναχός είχε επεμμένος μεγάλο πάθος. Έγινε μοναχός, δεν τον άφησε το πάθος. Πήγε λοιπόν και πόρνε. Ναι, κανονικά στην πόλη κοντά και έβγαλε τα ράσα και γινόταν ό,τι γινόταν. Τώρα λοιπόν μετά είναι. Και γυρνάει και έπεψε πολύ παιδί, σαν γίνεται εδώ. Δεν θέλω να το κάνω. Άρα εδώ σε μερικές μέρες μετά πάει τα ίδια. Είναι το βάρη, έπεσε με πληθύ μπροστά μου. Δεν θέλω να το κάνω, πασό βέβαια. Μια για τις 5-10 λέει, είσαι ο διάβολος ο Θερμοφανός. Ενώ περνώ ο μοναχός μετανούς και του λέει, αυτό σε κοροϊδεύει. Αυτό είναι ένα υπόφορο που γίνεται εδώ. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Και λέει ο Χριστός, εσύ όταν ήρθε κοντά σου μετά φορά τον έδιωξες. Εγώ είδα τον διώξω. Εγώ είμαι τον διώχνω να τον παίρνω αυτή τη στιγμή με ταινία. Και πέθανε ο μοναχός, λέει. Βέβαια, δεν σας συμβουλεύω την ίδια μέρα. Γιατί αυτά δεν γίνονται πίθυνες. Αυτά γίνονται μόνο
υπό το κράτος μεγάλων υπαρξιακών και υποπιέσεων. Ναι. Στο παραλυτικό που είπατε σήμερα. Αυτό το μικέτι αμάρκα, δηλαδή και την ορίφη που εγώ αυτό το πρώτο. Εκεί είναι στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι το επεισόδιο. Το μικέτι αμάρκα. Το μικέτι αμάρκα είναι στο περαλυτικό τη Καπερναού Μάγκη που το κατέβασα από πάνω. Και σήμερα, λέει όταν το βρίσκει. Με... Ναι, ναι, αυτό το παραλυτικό αυτό είναι σήμερα. Ναι, όταν το βρίσκει μετά στον ναό και του λέει τι έγινε και μικέτι αμάρκα. Γιατί πάει τη χειρότερη. Ναι, γιατί είναι αμαρτία. Στου συγκεκριμένου, η παράλυση ήταν μακράζα αμαρτία. Αυτό το μικρή διαμάρτα πώ γίνεται. Εδώ το μικρή διαμάρτα γίνεται όταν κανεί συνειδητοποιεί τον ιερμό αυτό μεταξύ του κακού που κάνει και του κακού που παθαίνει. Γενικά, ο Θεό δεν κάνει κακό σε έναν άνθρωπο, μόνο ένα κάνει. Υπάρχει ένα πνευματικό νόμο, τον οποίο ισχύει. Όταν εγώ και το φοβερό ότι όταν κάνει κάτι, το παίρνει όλο το σεπ. Εσύ θες να πάρεις μόνο την αρχή. Αλλά το σεπ είναι ολόκληρο. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πάθω έμφραγμα, αλλά όμως να το πατήσω το άλλο κάτω. Μέχρι στον άλλο το θέλω. Ναι, αλλά εκεί που το πετάς το κάτω, παθαίνεις το έμφραγμα. Καταλάβατε. Εμείς αυτό το αγνώμη έχουμε την ημικέτια μάρτα. Αυτό που σου συνέβη είναι συνάρτηση αυτό που κάνεις. Αυτό που, έτσι. Και αυτό συνέβη σε 9,5 φορές στις 10. Μόνο που πάντοτε δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Όταν παθαίνουμε κάτι, συνήθως πάντοτε έχουμε ήδη προηγουμένως κάνει κάτι, έχουμε κάτι μέσα μας, με το οποίο υπάρχει, γιατί έγινε προηγουμένως ή είναι κάτι άλλο. Και κάποια φορά το ξεχάσαμε κιόλας και τώρα. Και έρχεται αυτό και σου θυμίζει το κακό στο οποίο είσαι μέτοχος. Την αλυσίδα του κακού στην οποία μετέχεις. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις έτσι. Συνδέεις ότι το κακό το έπαθα εγώ. Και γιατί να το πάθω εγώ αυτό το κακό. Δεν είπες να το πάθει. Εκείνος, αμέσως έχει την απάντηση. Και αμέσως δηλώνεις με τον τρόπο αυτό ότι είσαι μέρος της αλυσίδας του κακού, την οποία νομίζω ότι είσαι απ' έξω. Εάν ξέραμε, γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι τον εαυτόν μη βλάπτοντα, ουδείς βλάψε δύναται. Αυτό που δεν βλέπει τον εαυτό του, δεν μπορεί κανένας. Είναι η αλήθεια. Γιατί αν σε βλέπει κάποιος εντελώς δωρεάν, θα επέμβει η χάρη του Θεού και θα σε λυτρώσει και θα λέει θα σου δώσει και χάρη του Θεού πάνω. Σημαντικό όμως βλέπεις τον εαυτό σου. Και βλέπεις τον εαυτό σου, περιορίζεις την πραγματικότητα την επέμβαση του Θεού. Διότι εμένεις αυτή τη βλάβη. Καταλαβαίνετε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι, όπως έλεγα σε μια εκπομπή, θέλουν πέρα δικαψητή σε κέρινο σου πει και ένα μελί. Πάνε στο πνευματικό και του ζητούν ακριβώς αυτό. Του λένε, θέλω μια πέρα δικαψητή σε κέρινο σου πει και ένα μελί. Καταλάβατε. Πάρα πολλοί πάνε και λένε ότι κοίταξε να δεις. Έχω πέσει έξω, διότι πέρδικα δεν μπορεί να ρεσιτεί στο κέρδο σου και δεν μπορεί να ρεσιτεί. Μέχρι να φτάσει το πίκα είναι αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπο περνάει κανένα τα μέρια όξα συνήθω. Ζητάμε δηλαδή ψυχολογικά και πνευματικά πράγματα που είναι αζήμετο να γίνουν. Τέλο να γίνει δεσπότη και να είναι κάγιο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το επιδιώξεις και τα δύο ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Αν τυχόν άθελά σου μπορεί να το προκαλέσεις. Που γίνει δεσπότης, τότε μπορεί να είσαι και αλλιώς. Δεν είναι άλλα πολλά αξιώματα. Ισχύει. Και για το δικό μου ισχύει. Καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς οι άνθρωποι θέλει την τέλεια γυναίκα. Μιλάω καμιά φορά με συζύγους. Δεν μπορούμε πια να τα γέλια μερικές φορές. Όταν σας απορριφθεί ο κύριος πόσο αντιφατικά μας τα αποζητάμε τη γυναίκα μας. Είμαι σαν το αστείο εκείνο που είχε πει ο κ. Λαζόπουλος κάποτε. Είχε πει πώς είναι η τέλεια γυναίκα. Είναι η τέλεια σύντροφος, η τέλεια μαγείρισα, η τέλεια ερωμένη, η τέλεια φίλη, η τέλεια που φτύξα από χρήματα να βγάζει οικονομικά και κυρίως αυτές οι πέντε μην γνωρίζουν μεταξύ τους.
Αυτό ακριβώς. Και εξαιτίας αυτού, έτσι, ουσιαστικά έχουμε αποτυχία στη σχέση. Ζητάμε αντιφατικότατα πράγματα. Και κυρίως υπαράθρωμα. Και από τα παιδιά μας. Μεγάλο πράγμα. Ο Άγιος Αρχιμανδικός δεν θα ζητήσεις τίποτα από σένα. Και το ελάχιστο από το πράγμα θέλει, δεν θέλει να το ζητήσεις. Δεν τολμάζεις τίποτα. Αν του δώσεις κάτι, δεν δώσεις. Μπορώ να κάνω σχέσεις έτσι, μα μόνο έτσι είναι το σχέσεις. Με την ευγνωμοσύνη. Θα ταΐζεις πέρα από τρεις άλλους, αυτοί θα σκοτωθούν και ταΐζουν μετά, διότι είσαι η ζωή τους. Γι' αυτό και οι ανθρώπινες σχέσεις οικοδομούνται μόνο πάνω στην ευγνωμοσύνη. Λέω πριν χάρη στα ζευγάρια, θέλετε να αγαπηθείτε, είναι ευγνωμοσύνη. Αν σε ευγνωμονεί ο άλλος, είναι φίλοι δηλαδή. Φιλία και φιλία χωρίς ευγνωμοσύνη δεν υπάρχει. Αλλά είμαστε και με τον Θεό και με τον άνθρωπο, τα ίδια πράγματα ισχύουν. Αλλά θα έχουν ξεχαστεί τελείως. Σήμερα, τελείως. Και επικρατεί το death style, έτσι που λέω, το lifestyle. Τι είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Μα όλοι μας εμείς που νιώθουμε την ανάγκη να στήσουμε μια ζωή πιο σοβαρή και πιο βαθιά και πιο αιώνια και πιο όμορφη. Όταν σήμερα βλέπουμε την κακοποίηση του έρωτα και όλη η ιστορία είναι να αφήσουμε τους ομοφυλόφους να είναι ελεύθεροι. Ας είναι χέρι του άλλες ελεύθεροι. Ελύσει το πρόβλημα του έρωτος. Δεν κατάλαβα. Η ανοησία, η βλακία η σημερινή δεν έχει ούτε πάτο, ούτε τέλος, ούτε αρχή, ούτε μέτρα. Απίστευτο πράγμα. Νομίζω ότι πατώντας μερικά μαγικά κουμπιά, ας πούμε, ρωτήσω στον άλλο αιώνα σε μια σχέση πολιτείας, νομίζω ότι θα μείνει εκεί. Νομίζω ότι αυτό θα παίξει το ίδιο παιχνίδι με σένα ή με άλλον δίπλα, γιατί δεν ξέρει τίποτα άλλο για να επιβιώσει αρχισικά. Δεν ξέρει τίποτα άλλο που να σε κάνει αντικείμενο του αρχισμού του. Καθένα. Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Και όσο είσαι, θα είσαι έτσι, θα πα άλλο. Χώρισε. Μπορεί. Δεν ξέρω τα πράγματα. Χώρισε το άλλο με την άλλη. Σιγά το γκρεμίστηκε τίποτα. Μα δεν φυσικά και τα χώρισε. Το σαν μετά να είναι μαζί. Δεν το πως κάνω. Έτσι όπως είναι δομημένη σαν προσωπικότητα σήμερα, οι άνθρωποι κυρίως σε αυτήν την προσωπικότητα τα likes. Από άλλους ακόμα πιο ηλίθιους, δεν τους έλεγε από άλλους, πάντα με συνδύωσε, βρε, αν πιο ηλίθιο, πώς το θαυμάσει. Και εδώ σου τα likes από κάτω. Σε πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνουν απλά, δεν προλαβαίνουν να έτσουν ψυχία του. Και που κατεβάλλουν τα, πιστέψτε με, και αν ένα κατεβάλλουν τα ελληνικά με κάθε δικιά φαγητού δεύτερη. Και αν είναι το παιδί μου ένα τέτοιο άτομο, εγώ πώς μπορώ να το βοηθήσω, μόνο την προσευχή. Εγώ σου άλλο και από μάνα, που γίνει και πραγματική μάνα, α πούμε, πατέρα, δεν είσαι πραγματικό πατέρα. Να του δώσει μια πραγματική ζωή που θα ξαφνιαστεί. Γιατί όλοι θέλουν να βγουν αυτή την πραγματική ξανά. Να τη στάσει ζωή μου δηλαδή. Ακόμα δεν κάνει λέξει στο παιδί. Το παιδί θα δει αυτά τα οποία. Θα δει. Γιατί όχι, δεν βλέπουν. Και εμεί βλέπουμε. Πολλοί άνθρωποι ήταν τα πάντα όλα. Γιατί κάθε παιδί είναι πιο καθόλου να δουλεύει. Και βλέπουν τη σοφία. Και λέει, κοίταξε, αν είσαι ναι, έρωτα και ελευθερία. Ενώ μιλάμε τη σοφία όμω. Ναι, ναι. Ελευθερία χωρί σοφία. Τότε η ελευθερία θα λεγόταν δυναμή τη, α πούμε. Ή δεν είναι και έτσι. Μια πάντα. Μια έκρηξη. Δεν είναι έκρηξη η ελευθερία. Είναι σε δημιουργικότητα. Άρα θα έχει και σοφία μέσα της. Και αλλάξει η σοφία μέσα. Είναι ένα πολύ κανείς. Σήμερα όλοι μας ξέρουμε, παρόλο που ζούμε στον αιώνα της εποχίας, ότι αν τρώμε κάθε μέρα αυτά που θέλουμε, θα πεθάνουμε τα πολύ. Γιατί δεν ισχύει αυτό για τα θέματα των σχέσεων. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, όχι. Αν κάνεις ό,τι θέλεις στις σχέσεις, σε λίγο θα γκρεμιστεί αυτό το πράγμα από ψυχική βαρισκοφιά. Δυσπεψία τρομακτική του άλλου. Κάποτε με ρώτησαν κάποιοι ψυχολόγοι πόσο λέει τις ανθρώπινες σχέσεις σήμερα. Και απάντησε ως εξής. Είναι ο κιάδας του που ευχαρίστησε να έρχομαι στον άλλο. Κιάδας, είπε. Ο που ευχαρίστησε να έρχομαι στον άλλο κάθε δεύτερο λεπτό για να δικαιωθούμε. Αυτά είναι η ανθρώπινη σχέση. Δυστυχώς. Αλλά το θέμα είναι ότι έτσι κάνουμε τη ζωή αυτή κακό.
καλύτερα και μετά. Και αιώνιος πόλεμος είναι και αυτή. Και εμείς την πράξαμε, γιατί ο Θεός δεν έχει κάνει πόλεμος πατέρες και το ξέρω. Δεν μπορεί ο Θεός αυτό να κάνει πόλεμος. Δεν ξέρει πως φτιάχνουμε. Ξαναλογήσω πως θα το μάθουμε πως να κάνει πόλεμος. Δεν θέλει να μάθουμε. Γιατί πεζούμε. Βάλε μια αυτοδικαίωση προλακτική χωρίς φαίνο. Σε όλη την ομιότητα δεν θέλει κόλαση. Στην κόλαση είναι αυτό, όχι ήταν το στάδι, δεν σύφτες, δεν σύφτες, δεν σύφτες. Ο ένας τον άλλο. Και όλοι άλλοι, και όλοι εμείς. Αλλά στον είσαι τώρα, τι είναι ελεύθερο, δεν το κάνω εγώ, δεν το κάνει. Κάποτε με ρώτησε ένας μοναχός στο γεγονός και δεν τελειώνει ποτέ η κόλαση, πάτερ μου λέει. Λέει πώς δεν τελειώνει. Πώς δεν τελειώνει, λέει. Μόνο τώρα, είναι ο διάβολος. Θέλω του διάβολος, δεν φαίνεται να θέλει, μέχρι τώρα. Αυτά. Λοιπόν, το τύπο θα το πάρω. Χαίρεσαι.